Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Λίγο πριν την εκπνοή του 1997, άλλο ένα αυτόφορο μαζί σας, εορταστικό, επαναστατικό. Μαζί μας, όπως πάντα, ο κύριος Πέτρος Λεοτσάκος, ο πρόεδρός μας. Ένα χειροκρότημα. Κύριε πρόεδρε, λόγος εσάς. Να χαιρετήσω κι εγώ τους εκλεκτούς τηλεθεατές και τις εκλεκτές τηλεθεάτριες. Σήμερα, βέβαια, θα έχουμε ένα άλλο στυλ. Είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς αυτής που φεύγει. Φεύγει για άλλους με χίλιες αναμνήσεις, για άλλους με χίλια όνειρα, γιατί δεν ενσαρκώθηκαν όλα αυτά που πίστεψαν να ενσαρκωθούν το 1997 και ρίχνουν τη ματιά τους ελπιδοφόρα στο 1998. Δεν θα πλατιάσω, απλώς θα παρουσιάσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που έχουμε σήμερα εδώ. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά για την τιμητική παρουσία την οποία μας κάνουν. Βέβαια, ο πατήρ Κατινάς είναι από την περασμένη φορά μαζί μας και τον χαιρετούμε. Ξεκινάμε από τον κλήρο. Είναι μάλιστα και πρώτος αντιπρόεδρος σε ένα νέο πολιτικό κόμμα. Ίσως και εύχομαι εγώ να είναι το πολιτικό κόμμα του 1998. Ο πρόεδρος του πολιτικού κόμματος, ο κύριος Αθανασίου Αντώνιος, που συμπαρίσταται με την ιδιαίτερα του γραφείου, την κυρία Φωτεινή Χιωτέλη, και βεβαίως να πω και για τον νομικό σύμβουλο, Τέο συνάδελφό μου, και γενικό γραμματέα τον Δημήτριο Πάνο, που είναι πάνω στην εξέδρα, και ακόμη να παρουσιάσω και δύο εκλεκτούς δημοσιογράφους που είναι κοντά μας, τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο και την κυρία Μαρίνου. Ρωμανού. Από το καλλιτεχνικό team να έρθω εδώ, να συνδυάσουμε βεβαίως την τέχνη, την καλλιτεχνία και τα γράμματα, θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Σπύρο Ρέβη, πασίγνωστο, και ηρίστο να πω και κάτι άλλο, ότι θα το πει και ο ίδιος άλλωστε, αλλά σπέβδω να είμαι εγώ που το προαναγγέλω, ότι ήταν ο μάνατζερ της κυρίας Χιλουδάκη, έτσι. Και βεβαίως πλάι είναι και η γνωστή μας τραγουδίστρια, η κυρία Άντζελα Γιάννου, που τόσες ευαίσθητες καλλιτεχνικές παρουσίες έκανε εδώ, δεν ξέρω αν θα κάνει και σήμερα. Κάποιες αντιρρήσεις μου εξέφρασε, διότι έχει κάποιες απαγορεύσεις είπε από τη δισκογραφική εταιρεία που είναι. Δεν ξέρω αν την παρακαλέσουμε και πώς θα πάει το. Και ο κύριος Αποστολάκης, βέβαια, ο οποίος είναι εκπρόσωπος άλλου πολιτικού κόμματος. Όλα αυτά είναι ελπίδες για το 1998 που σε λίγες ώρες, σε λίγες στιγμές θα ανατείλει. Κύριε Πρόεδρε, ξεχάσαμε όμως τον κύριο Νάκο. Ο κύριος Νάκος, γύρω-γύρω ο κύριος Νάκος, που επίσης έκανε μια πάρα πολύ ζωντανή, θερμή παρουσία από την περασμένη συζήτηση προς τα κοντά, ο κύριος ο Μαρίνος. Και ο πατέρας Κατινάς, πατέρα Κατινάς που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Μαρίνος, επίσης, και πολύ πολύ, ο καθένας μπορεί να αυτοσυστήνεται όταν πάρει το λόγο για να μην ροκανίζουμε το χρόνο. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή, νομίζω, θα είναι σκόπιμο, και θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω μια που είναι η τελευταία εκπομπή τούτης της χρονιάς. Μιας χρονιάς που πλημμύρισε από μαχητικότητα και από σκάνδαλα. Σκάνδαλα πάρα πολλά. Σκάνδαλα αναφανικικότητες θα λέγαμε. Αυτή ήταν η χρονιά για μένα του 1997. Θα εξετάσουμε τι ήταν αυτά τα βαρύγδουπα, τα σημαντικότερα, τα κυριότερα γεγονότα, εκείνα που αποτέλεσαν πραγματικά ιστορικούς σταθμούς. Εκεί που για λίγο η ιστορία σταμάτησε, ανάπνευσε λίγο και ξαναπροχώρησε. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας συμμετοχή, εκλεκτοί μου τηλεθεατές και εκλεκτές τηλεθεάτριες. Αναζητούμε. Να μας δώσετε απαντήσεις σε θέματα. Αναζητούμε τη μοιραία γυναίκα της χρονιάς. Τη μοιραία γυναίκα της χρονιάς. Να πούμε και το μοιραίο άνδρα. Γιατί μόνο τη γυναίκα. Υπήρξε. Μόνο γυναίκες απόψε. Όχι, θα με κάνετε να αισθάνομαι κάπως. Ποια ήταν η γυναίκα της χρονιάς, η Τζέννη Χιλουδάκη, η Νατάσα Αθήνη Τσούνη, η Χαστουκίστρα, Δήμητρα Ηλιάνη Παπανδρέου, Γιάννα Παρθένη Δασκαλάκη, Χρυσή Ολυμπιάδα, ή μήπως η Άντζελα Γιάννου που έχουμε σήμερα κοντά μας. Μήπως θα είναι η γυναίκα της χρονιάς του 98. Να λοιπόν ένα σημαντικό θέμα που θα ήθελα τη δική σας γνώμη, τη δική σας κρίση, τη δική σας πρόταση. Και βεβαίως μαζί με τα γεγονότα που κατά την κρίση σας απετέλεσαν σταθμό για την πορεία του 1997, ενός χρόνου
παλιού πια, ενός χρόνου που σε πνέει τα λίστια, που σε λίγο θα αργοκείτεται πεθαμένο, και μόνο αναμνήσεις. Αναμνήσεις πολλές θα μας συνδέουν μαζί, ενώ ένα άλλο μωρό είναι ήδη στη Φάτνη το 1998, που πρέπει να το υποδεχτούμε όλοι μας με ένα χαμόγελο γεμάτο ελπίδα. Και γι' αυτό και θα είναι εορταστική τελείως σήμερα η εκπομπή μας. Βλέπετε ήδη, το προαναγγέλνουν τα γλυκά. Εμένα είναι πάρα πολύ μεγάλη πειρασμή. Τα έχουν και απέναντι μου βάλει. Ναι, να πούμε ότι είναι η προσφορά της Ήλο Ήλο, τα υπέροχα γλυκά. Μετά από τόσες δίκες και καταδίκες, πρέπει να γλυκαθούμε. Ήλο Ήλο, λοιπόν, έχουμε σήμερα κοντά μας. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον ιερωμένο μας, βέβαια. Από Θεού άρχεστε. Θα ήθελα, ο πατήρ Κατινάς μου έχει ένα βιβλίο αφήσει εδώ στην έδρα. Θα ήθελα να το να δείξετε, το περιεχόμενο του να μου πείτε. Είναι από τον εκδοτικό οίκο Σοφίας Μέλαθρον, σταδίου 44. Μη γίνεστε δούλια ανθρώπου. Πιστεύετε το 1997 που πέρασε έδειξε πολλά σημεία δουλοπρέπειας? Πιστεύω και αν έτσι... ότι η δουλειά είναι μια θανάσιμη ασθένεια η οποία έχει πλήξει θανάσιμα τον ελληνικό λαό, ο οποίος τροφοδοτείται αρχικά από τα μπαλκόνια με φρούδες υποσχέσεις και στη συνέχεια την επαύριον έρχονται οι επιβίτορές του, θα πω αυτή την έκφραση γιατί τα φοβάμαι, και τον ταλανίζουν και του κατεβάζουν το επίπεδο. Γι' αυτό έγραψα ένα κειμενάκι το οποίο θα το απαγγείλω. Ναι, να ξεκινήσουμε το κείμενο, να δούμε. Αναποφάσιστοι γιατί. Γιατί να κυβερνούν αυτοί? Μου προκαλούν μόνο ναυτία, όχι στην ίδια δυναστεία. Πρέπει να ξέρεις πως τα τζάκια μας πότισαν μόνο φαρμάκια. Σ' έκαναν υποζύγιο, μα πάρε διαζύγιο. Λύσε τον άκαρπο δεσμό. Πάμε τηλέφωνο, με συγχωρείτε, έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, τι μου κάνετε? Γεια σας. Βλέπω το θέμα σήμερα δεν είναι για τόσο σοβαρό. Τελευταία μέρα του τελευταία εκπομπή της χρονιάς, τι θα πούμε, σοβαρό θέμα. Ναι. Να το ρίξουμε στο γλέντι. Τέρμα οι προβληματισμοί. Ελπίζω να είναι τελευταία φορά, διότι εγώ έχω συνηθίσει να βλέπω πολύ σοβαρά θέματα από εσάς και όπως σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Και μετά το τέλος της εκπομπής θα συνεχίσουμε να πούμε. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς, σαν πολίτης αυτής της χώρας, από το 1997 που σε λίγο θα είναι για όλους μας ένα παρελθόν. Για άλλους, και πιστεύω πολύ λίγους, ένα καλό παρελθόν. Για τους περισσότερους νομίζω θα είναι ένα πολύ κακό παρελθόν. Ποιο γεγονός πιστεύετε είναι αυτό που πραγματικά συντάραξε, συγκλώνησε τα θεμέλια της ελληνικής μας πολιτείας? Τι είναι αυτό το βαρύγδουπο το οποίο σας έκανε να προβληματιστείτε, να σκεφτείτε κάπως σοβαρότερα, μια που είστε λάτρης της σοβαρότητας από ό,τι διαισθάνομαι, και σας έκανε πραγματικά να πείτε ότι εδώ η ιστορία σταματάει για λίγο, παίρνει μια ανάσα και ξαναξεκινάει πάλι. Ποιο πιστεύετε? Οπωσδήποτε η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων, οπωσδήποτε είναι σημαντικό το γεγονός. Ψηφίζετε για ένα Παρθένη Δασκαλάκη? Βέβαια. Μοιραία γυναίκα του 97. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα όλο το team της... Ή Αθηνά Τσούνη. Ορίστε. Αθηνά Τσούνη. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Ποια είναι η μοιραία γυναίκα της χρονιάς, όταν λέμε μοιραία γυναίκα εννοούμε, που σημάδεψε με την παρουσία της τη χρονιά που απέρχεται, το 1997. Η κυρία Λιάννη, η Αθηνά Τσούνη, η κυρία Δασκαλάκη. Εγώ θα έλεγα η κυρία Λουκά. Η κυρία Λουκά. Τότε να δώσω και εγώ μια ευχή να είναι η γυναίκα που σημάδεψε το 1997 και να μην ξανασημαδέψει το 1998. Αυτή είναι ευχή. Παίρνει και η κυρία Λουκά στον διαγωνισμό απόψε. Αυτό είναι outsider, πραγματικά. Κύριε Πρόεδρε, με την κυρία Λουκά, δεν ξέρω γιατί. Πάντως για μένα ήταν συμπαθέστατη, αν θέλετε τη γνώμη μου. Βοηθούσε πολύ στο να αποφασίσουν κάποια συμπεράσματα. Είναι άξιος ιεραπόστολος ο κύριος Νάκος στη θέση της. Βεβαίως, οπωσδήποτε ο κύριος Νάκος είναι σοβαρότατος
Από τα γεγονότα. Και ο πατέρας Κατινάς που είναι θεολόγος. Βεβαίως. Και είπατε ότι είναι η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Να σας πω, έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, αγώνες πολλοί γίνανε για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων, προσπάθειες. Όμως ακουστήκαν και κάποιες αντίθετες απόψεις. Να τελειώσει τη λεθετή. Κάποιες απόψεις ότι η ανάληψη τόσων δαπανημάτων, ότι είμαστε κάπως απαρασκεύαστοι, ότι όλο αυτό ενδεχομένως θα μας βάλει σε περισσότερα προβλήματα. Εσείς τι γνώμη έχετε? Ότι αυτές. Έκλεισε η γραμμή. Θέλετε να μιλήσετε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Να ρωτήσω κάτι τον Πάτερ Κατινά. Θα έρθει και εσύ. Πάμε. Θέλω να πω κάτι στον Πάτερ Κατινά. Προηγουμένως μας είπατε ότι ακούτε Πασό και παθαίνετε αμόκ. Πώς το δικαιολογείτε? Συνέχεια θα απαγγείλω αυτό που έγραψα και παρακαλώ να μην με διακόψετε ξανά 800 τηλεφωνήματα να πέσουν. Προηγούμαι εγώ που είμαι συντελεστής εκπομπής και όχι οι τηλεφωνούντες. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μετά, ας περιμένει. Σας ακούμε. Λύσε τον άκαρπο δεσμό, τον ψευτοσοσιαλισμό. Ακούω Πασόκ, παθαίνω αμόκ και απ' την οργή μου σκάω με τον άθεο το σπράω. Νιώθω φρίκη και αηδία, μα του κάνω την κηδεία. Ζούμε μια νέα κατοχή και θα πεθάνουν οι φτωχοί. Γκρεμίστε τώρα το σημείτι, αυτός μας έκλεισε το σπίτι. Εμπιστοσύνη σε κανένα, πλαισίωσε και εσύ την ένα. Βλέπω υπήρξαν αντιδράσεις. Είναι φυσικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Εσείς από ό,τι βλέπω εντοπίσατε στην πολιτική δουλεία. Υπάρχει όμως κάτι που θα ήθελα τον κύριο Νάκο τώρα να πάρει τη σκυτάλη του λόγου. Ακούω πολλές φορές ευρύτατα και είναι παραδεκμένο. Ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού, είναι εύσχυμος αυτή η έκφραση. Εμένα κάπως δεν... Από τη μια μεριά λέμε καταργούμε την δουλεία. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο που λέει «Ουκ ένι άρσεν ουδέ θήλη, δούλος ή ελεύθερος». Και από την άλλη μεριά μιλάμε για δουλεία προς το Θεό. Κύριε Πρόεδρε, αφήνουμε τη δουλεία είναι... και συγγνώμη κύριε Νάκο, σε λίγο θα επανέλθουμε σε εσάς. Έχουμε τηλέφωνο. Κρατήστε την παρατήρηση. Θέλω... κύριε Λεωτάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι θερμός θαυμαστής σας. Σας παρακολουθώ από, από τις εκπομπές του καναλιού 40 με τον κύριο Λεωτάκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχος. Όλοι οι συνήγυρες είναι υπέροχοι. Έτσι. Μόνο που θα ήθελα να σας πω κάτι. Τώρα την Δεσποινίδα, η οποία είναι στα αριστερά σας, τι ρόλο παίζει? Να μείνετε στο... να μείνετε στο... σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, θα δείτε το σημαντικό το ρόλο το οποίο διαδραματίζει. Είναι τελείο νούμερο, κύριε Λεωτσάκο. Στην κατανομή των τηλεφωνημάτων και στο να δίνει το λόγο στους εκλεκτούς τηλεθεατάς και τις τηλεθεάτριες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να κάνει τον συντονισμό. Κάποτε είχαμε και Υπουργείο Συντονισμού, καταργήθηκε. Τι έχετε να πείτε, κύριε Πρόεδρε, για αυτό που είπε? Θα έλεγα ότι μπορεί να θέλει να σας βάλει και εσάς μεταξύ των γυναικών της χρονιάς. Δεν ξέρω, αυτό υποκρίνει για μένα θαυμασμό. Λοιπόν, μεταξύ των γυναικών της χρονιάς, γιατί να μην συμπεριληφθείτε κι εσείς. Δεν το βλέπω. Αν είναι στον αέρα ο τηλεθεατής μας, θα ήθελα κι αυτός να μου πει, κατά την κρίση του, κατά τη γνώμη του, ποιο είναι το γεγονός εκείνο που πραγματικά απετέλεσε σταθμό στο 1997. Ήταν θρασίτατος, έκλεισε η γραμμή, πάμε στον κύριο Νάκο. Ναι, καταρχάς, το δούλος του Θεού και δούλη του Θεού. Μονολεκτικά θα απαντήσω για να μην κάνω κατάχρηση χρόνου, γιατί θέλω να επισέλθω μετά στα σημαντικότερα γεγονότα. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η δουλεία στον Ιμφίο μας και Παντοκράτορα Ιησού Χριστό είναι η πραγματική ελευθερία και είναι η πραγματική ειρήνη. Δια των λόγων αυτών, όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας, άγγελοι μεταποιημένων έψαλον το δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ενώ αντιθέτως, η δουλεία στον Αντίχριστο 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως είναι η πραγματική τυραννία. Όμως, για να έρθουμε στο θέμα της ομιλίας μας, εκείνο το σκάνδαλο των σκανδάλων, το οποίο αποτέλεσε το μεγαλύτερο ιστορικό σταθμό και τις πικρότερες αναμνήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητος, είναι το γεγονός κατά το οποίο ψηφίστηκε μέσα στο έτος 1997
ο πιο επάρατος και ο πιο αντίχριστος νόμος από καταβολής κόσμου μέχρι συντελείας του αιώνος. Είναι η ψήφιση της σατανοσυνθήκης Σέγγεν, η οποία κανονικά θα έπρεπε να λέγεται συνθήκη Μέγγεν, διότι σαν Μέγγινα συσφίγγει την προσωπική, την οικογενειακή, την εθνική και κυρίως τη θρησκευτική ελευθερία της ανθρωπότητας. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αλλά μονολεκτικά θα πω ότι κυριότερη αιτία ένεκα της οποίας ψηφίστηκε αυτή η σατανοσυνθήκη δεν είναι η αποστασία των πολιτικών, η οποία έχει παρατηρηθεί, αλλά είναι κυρίως η αποστασία του κλήρου. Και αποδεικτικό στοιχείο της αποστασίας του κλήρου είναι τα τραγικά γεγονότα τα οποία είδαμε το έτος 1997. Αφήνουμε τη δουλειά και πάμε στη τηλεφωνία. Καλησπέρα σας. Στη Λάρισα με τον Ιγνάτιο τον Νάκο. Θα επανέλθουμε. Κύριε Νάκο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά. Γιάννη Κουμαριανού. Τι κάνω. Τι πάντως, σας βλέπω συνέχεια. Λοιπόν, έχω να πω μερικά πράγματα. Έχουν συγκλονίσει πάρα πολλά το 1987. 97. 97. Χρόνια και από το έτος. Συγκλονίσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ένα από αυτό είναι ένα τελευταίο γεγονός αυτό με το αεροπλάνο. Και τα δύο βέβαια που χάσαμε. Βέβαια φυσικά η Ολυμπιάδα. Μπράβο μας. Χρειαζόταν να πάρουμε την Ολυμπιάδα. Και ένα πιο πολύ ωραίο γεγονός για μένα είναι το αυτόφορο. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ για το εκμέρους όλων των συντελεστών για το κομπλήμα. Ναι, είναι το αυτόφορο που διασκεδάζει ο κόσμος, που βάζει ωραία, ωραία θέματα. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και θα ήθελα να πω στον κύριο προηγουμένως που πήρε και είπε κάτι για την κοπελιά την όμορφη, τη φιλενάδα μας. Ότι καλά θα κάνει, άμα δεν του αρέσουν καλή τέτοια πράγματα, να αλλάζει κανάλι, υπάρχουν και άλλα κανάλια. Μπράβο, που μπορεί να παρακολουθεί. Τώρα δεν είναι ωραίο πράγμα να παίρνει ο καθένα και να λέει διάφορες λαϊκές. Αυτά είναι βέβαια. Τέλος πάντων, είναι δεκτές όλες οι απόψεις. Είμαστε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σας αγαπώ. Μήπως είστε η γυναίκα της χρονιάς, κυρία Εύα. Θα το δείτε στις 20 Ιανουαρίου. Τι θα γίνει τότε? Δεν μπορώ να σας πω. Είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη. Είναι σαν πάση. Είναι έκπληξη που μόνο εσείς θα το μάθετε. Ευχαριστούμε για την αποκλειστικότητα. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Γεια χαρά σας. Όμως, ένα καινούριο κόμμα. Το κόμμα 1, Ένωση Αναποφάσιστων, είναι εδώ με τον πρόεδρό του και τους υπόλοιπους συντελεστάς. Θα ήθελα ο κύριος πρόεδρος να μας πει. Το κόμμα αυτό έχει... Είστε και ιδρυτής του κόμματος. Έτσι. Μάλιστα. Το 1997. Το 96. Καταρχήν ήθελα να συγχαρώ την εκπομπή σας και εσάς ιδιαίτερα κύριε Ροτσάκο, την γραμματέα σας, τους φίλους όλους παρεμπιπτόμενους, οι οποίοι είναι αξιόλογοι όλοι και πιστεύω να είναι και αυτοί οι αναποφάσιστοι σαν και εμάς και αποφασίσαμε επιτέλους. Φτιάξαμε το πολιτικό κόμμα 1, την Ένωση Αναποφασίστων, για να διορθώσουμε αυτά που λεγόντουσαν τόσα χρόνια και δεν διορθωθήκανε. Από τη μία, η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι η εξής. Ότι θέλουμε ο ελληνικός λαός να αναβαθμιστεί, να μην υπάρχει φτώχεια και αν τρέξουμε λιγάκι στους ημών πρόγονού μας θα δούμε ότι η ελληνική ιστορία ήτανε έδωσε τα φώτα του πολιτισμού ανά την Ιφίλιο και προσπαθούμε τώρα, όπως άκουσα κάποιες λέξεις προηγούμενης δουλείας, ναι, να γίνουμε όλοι δούλοι ή εργάτες ή όμοιροι. Πρέπει ναι, η Ελλάδα να συντονιστεί στο πολιτικό κόμμα 1 για να βαθμιστούν όλοι οι Έλληνες και ιδιαίτερα αυτοί που υποφέρουν και πιο πολύ φτωχοί. Δείξτε μας. Δεν θέλω να σας πω άλλα λόγια για να μην σας κουράσω, γιατί έχουμε... δείξτε μας. Έχετε ήδη το καταστατικό, βέβαια δεν θα κάνουμε πλατιασμό διότι είμαστε παρουσία μόνο θα κάνουμε. Εμπρός με το ένα για μια Ελλάδα νέα. Την Ελλάδα των αναποφασίστων. Όλοι οι Έλληνες έχουν ιεράν υποχρεώσει διότι η ένα είναι η μάνα του λαού και είναι κόμμα εξουσίας και πρέπει όλοι να ενταχθούμε στο πολιτικό κόμμα ένα. Αντιπρόεδρος είναι ο πατήρ Κατινάς. Ο πατήρ Κατινάς, γενικός γραμματέας είναι ο δικηγόρος μας ο κύριος Δημήτρης Πάνου.
ιδιαίτερα μου, του πολιτικού γραφείου και ο νομικός μου σύμβολος. Έχουμε φτιάξει το δικό μας συμβούλιο και προσπαθούμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα και τις υποσχέσεις που μας δώσανε όλοι οι πολιτικοί, γιατί εμείς είμαστε, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ναι. Ο κύριος Αποστολάκης τι έχει να μας πει, που είναι και εκείνος ιδρυτής κόμματος. Τώρα εδώ, κάπου... Εγώ έχω να σας πω ένα πράγμα, σε όλα τα κόμματα βέβαια, ότι πρέπει να γίνει μια ένωση όλων των μικρών κομμάτων, διότι ένας-ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Διότι αυτές τις μέρες έχουν εξοκύλει όλα τα κόμματα και έχουν φτάσει στο έσχατο της ημέρας. Έχετε δίκιο, κύριε Αποστολάκη, αλλά... Και προειδοποιώ τον κύριο Σιμίτη, την κυβέρνησή του, να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, πριν είναι πολύ αργά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά η ΓΕΝΑ δεν είναι μικρό κόμμα, έχει τη μισή μέρα λαού. Είστε μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή? Όχι. Μπήκατε καμιά φορά στη Βουλή μέσα? Όχι. Άρα είστε μικρό κόμμα? Όχι, όχι. Μην το λέτε. Μπορούμε να πούμε ότι είστε μεγάλο? Μην το λέτε αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Και πολλά κόμματα μεγάλα είναι εκτός Βουλής, που ήταν μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Λεωτσάκος ξέρει. Και, και ο Τζοβόλας είναι ένα μικρό κόμμα. Απλώς είναι μέσα στη Βουλή. Τότε δεν σημαίνει. Καλά, αυτό τότε διάλυσε... Εγώ εννοώ τα κόμματα τα μικρά. Εγώ εννοώ τα κόμματα τα μικρά όλα. Αυτά που δεν έχουν μπει μέσα στη Βουλή. Έχουμε τηλέφωνο, κύριε Αποστολάκη. Εσύ βάζει τάξη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι, σας ακούμε. Εγώ δεν ακούω. Θα φωνάσουμε δυνατότερα. Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα σας. Άκουσα του. Παρακολούθησα συμπτωματικά την εκπομπή σας, τα συναισθήματά μου ήταν προς το τέλος. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Το 666 από τον Ιουδαιοχριστιανισμό έχει εφαρμοστεί ήδη από πολύ καιρό, μέσω της Ιεράς Εξομολογήσεως, που επαφίεται σε οποιοδήποτε αμόρφωτο ιερέα η συνείδησή του. Γιατί δεν εξαντλήσετε κάπως αυτό? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Σέγγεν είναι ήδη σε εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά τώρα έχουμε νομοθετική καθιέρωση. Αυτό είναι καλύτερο ακόμα, γιατί δεν έρχεται από το κράτος. Αν έρχεται από κάποιους ανθρώπους που έχουν μυαλό. Και όχι από αυτούς τους ήθιους. Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που μας κυβερνούν έχουν μυαλό? Οι περισσότεροι έχουν. Μην γενικεύουμε. Έτσι, οι περισσότεροι έχουν. Αλλά αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται στο Σέγγεν ήδη δεν έχουν εφαρμόσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σωστά, σωστά έχει εφαρμοστεί. Αυτό το φακέλωμα και αυτό το χαστούκι και το μαστίγωμα της προσωπικής ελευθερίας, σωστά έχει γίνει. Ασφαλώς, διότι αυτά δίδασκε ο Ιουδαιοχριστιανισμός. Μη μας κάνει εντύπωση τώρα. Γιατί δούλοι είμαστε, δούλοι ενός ιερατείου χιδαίου που χιδαιότερο δεν υπάρχει. Τώρα, και καλό είναι να μην βγάλουν, όχι, μην πείτε τίποτα. Μην τον βγάλουν το ράσο, η δυσοδεία η οποία θα εκπρέψει θα μας πνίξει. Εμένα μου απαγορεύσατε προηγουμένως όταν είπα, μα όλοι αυτοί που μας κυβερνούν έχουν μυαλό. Μου λέτε οι περισσότεροι έχουν. Και με τον τρόπο σας το θεώρησα σαν να μου λέτε μην είσαι απόλυτος. Και το δέχομαι. Εσείς γιατί είστε απόλυτος και μία μονοκοντιλιά λέτε ράσο ίσον δυσοδεία? Γιατί? Γιατί? Θέλετε να με ακούσετε? Θα σας ακούσω για το ράσο, αλλά μετά θα μου επιτρέψετε να βγάλω κι εγώ στη φόρα όλα των κυβερνώντων. Ακριβώς. Και να δούμε αν θα φέρει μισοπαλία ή αν θα με νικήσετε. Μία ιερά σύνοδος εξέλεξε. Μία ιερά σύνοδος εξέλεξε ως αρχιεπίσκοπο ένα γνωστό κίνεδο τον Ιάκωβο. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ή είστε εδώ ή δεν κατοικείτε στην Ελλάδα? Ο οποίος υπό την πίεση του λαού αναγκάστηκε σε παράτηση. Είδατε από αυτούς να κρεμάσουν κανένα αναλύτη? Λοιπόν, και εγώ σας απαντάω. Τι είναι καλύτερα, να υπάρχει ένας κίνεδος ή να υπάρχει μια κυβέρνηση που προδίδει το Αιγαίο και το μοιράζει στη μέση? Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, είστε πολύ μακριά
Όταν υπάρχει μια βόρειο ήπειρο πληγωμένη και εμεί δεν διαφορούμε, τι είναι καλύτερο? Όταν υπάρχει μια Μακεδονία η οποία στενάζει και τα Σκόπια που και αυτά προδόθηκαν και η Κύπρος και αυτή προδόθηκε και όταν αφοπλίσαν την Κύπρο και μπήκαν μέσα οι Τούρκοι και σήμερα μας απειλούν και εμείς πάμε στα Ίμια που παλικάρια τιμημένα πέσανε και εμείς δεν αξιωθήκαμε ούτε μία οδό στο όνομά τους να βάλουμε. Εμείς δεν αξιωθήκαμε ούτε ένα μνημόσυνο να βάλουμε. Όταν έχουμε ένα κράτος τρίπιο που σήμερα έγινε μνημόσυνο για το δίστος και δεν έχει βγει ακόμη το πόρισμα, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, τα μαγειρέματα. Το κίνητο σας πείραξε. Ή όταν υπάρχει προδοσία ή εμφανής ή δεν υπάρχει. Λοιπόν, για βάλτε τώρα αυτά στην παλάτσα. Τι είναι προδοσία, τι είναι αμαρτία, πάμε τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Ναι, έχουμε τηλέφωνο κύριε Νάκο. Δεν είναι ο ίδιος. Έρωστε. Γεια σας κύριε Λάσκο, χρόνια σας πολλά. Τα χρόνια πολλά να μην τα λέτε, διότι 1,5 χρόνο στο πολύ 3 μείνανε. Όσο για το ένα. Ένα σημαίνει ένωση νέων αρχηγών. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να γίνουν στυμφαλίδες όρνηθες, που είναι οι βουλευτές. Θα τους κόψω τα κεφάλια, είναι ο επόμενος άνθρωπος που θα κάνω. Όσο για τα άλλα που ακούγεται εκεί, δεν ξέρει κανείς σας το άτον Ελλήνων εκτός από τον πρόεδρό σας. Το άτον Ελλήνων λέγεται Άλεφα και όλοι είσαστε προδότες του Άλφα. Όσοι το λένε Άλφα είσαστε προδότες. Ένα μελομακάρονο. Κύριε Γιάσκο, επειδή και τα σχολεία μας έχουν γίνει από πέρα. Δεν υπάρχει κανείς Έλληνας. Ξυπνάτε ζώα της Καλοκοστούλας φυλάκια. Δεν κάνουμε μάθημα τώρα. Και τα σχολιά ακόμη έχουν διακοπές. Ελάτε να σας κεράσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Γρήγορα, κύριο Νάκο. Ήθελα να σχολιάσω τα λόγια του προλαλήσαντος, όχι του τελευταίου, του προλαλήσαντος, και θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί του, λέγοντας ότι ο κύριος ο Παντοκράτο λέει ότι κάθε φορά θα μας στέλνει τέτοιους άρχοντας κατά την καρδία νημών. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε σαν αυτόν, δικαίως έχουμε τέτοιους οι οποίοι μας κυβερνούν. Εντάξει. Για μιλάτε για το Λάσκο. Όχι, για τον Λάσκο. Για τον Λάσκο είναι. Οι πολίτες είναι αρχίδιδάσκαλο. Αρχίδιδάσκαλο. Όσον αφορά τώρα για τη γυναίκα. Για τη γυναίκα της χρονιάς, θα ήθελα καταρχάς να συμφωνήσω με τον τηλεθεατή, ο οποίος είπε πραγματικά γυναίκα της χρονιάς είναι η κυρία Λουκά. Με μόνη τη διαφορά. Ότι η κυρία Λουκά σημάδεψε αρνητικά το 1997. Άλλο το αρνητικά, άλλο το θετικά. Θετικά, επενώ εκείνες τις ηρωίδες και τις ανώνυμες γυναίκες της Ελληνικής Βουλής, οι οποίες κατεψήφισαν τη σατανοσυνθήκη Σέγγερ. Μάλιστα. Να έρθω τώρα και σε εσάς. Ο κύριος Ρέβης, είναι τιμή μας σήμερα που είναι κοντά μας. Εισαγία στους ενόργους, παρακαλώ. Θα ήθελα να επιβεβαιώσετε αυτό που σας είπα. Πράγματι, υπήρξατε μάνατζερ της κυρίας Χελουδάκη. Πριν σας πω, ναι, υπήρξα μάνατζερ και είμαι ακόμη. Αυτό που ήθελα να πω, δεν είμαι εδώ σαν καλλιτεχνικός πράκτορ, είμαι εδώ σαν υποψήφιος βουλευτής του Οικολόγους, ήδη είναι η δεύτερη φορά που λαμβάνω μέρος, με πρόεδρό μας τον Δημοσθένη Βεργή. Προτείνουμε επίσης να μπουν υποψήφια βουλευτής η Άντζελα Γιάννου και η Τζέννη Χιλουδάκη, θα το συζητήσουμε αυτό μαζί με τον... με τον Δημοσθένη Βεργή. Και φυσικά θα προτείνω και την παρουσιάστρια σας εδώ, την Πέπη Τζεσμελή. Θα είναι οι τρεις καινούργιες υποψήφιες βουλευτίνες στους οικολόγους. Πριν αναφερθούμε, επειδή αναφέρετε προηγουμένως την κυρία Λουκά, η κυρία Λουκά έχει αυτή την άποψή της και επειδή έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και αυτή πολύ καλά κάνει. Τη συνάντησα το καλοκαίρι στην Κρήτη, γιατί είναι από την Κρήτη, με αγκάλιασε, με φίλησε και με συγκίνησε αυτό, γιατί σε μια εκπομπή που είχαμε τσακωθεί, με είχε φέρει εκτός αυτού και λίγο της μίλησε άσχημα. Πιστεύω η ελευθερία να μιλάνε όλοι, να λένε ο καθένας τη γνώμη του. Τώρα, γι' αυτό όλα που λέτε, τις θρησκείες αιρέσεις, και μετά θα πούμε και στα πολιτικά. Ένα έχω να σας πω, ότι επάνω στη γη έχουμε γύρω σε 700 θρησκείες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε 700 θεούς. Κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Υπάρχει ένας Θεός, ο Θεός είναι η συνείδησή μας, να πέφτουμε να κοιμόμαστε το βράδυ, μην έχουμε πειράξει κανέναν. Και αυτό το πιο σημαντικό. Τώρα, εκκλησίες και από πίσω διάφορα που, οικονομικά που παίζονται και όλα αυτά τα πράγματα το θεωρώ όλα εκμετάλλευση. Λοιπόν, το καλύτερο είναι αυτό. Αιρέσεις και αυτά, εκτός ότι έχουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι αυτό. Να τελειώσω.
εκτός ότι έχουμε σε όλο τον κόσμο διάφορες θρησκείες που είπα, ο αριθμός είναι 700, Βούδας, Αλάχ κλπ. Κλπ. Χριστιανισμός, έχουμε, βλέπω και σε κάθε γειτονιά τώρα βγάζουμε και κάποια αίρεση. Τώρα ο κύριος έβγαλε και άλλη εδώ. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Όπως και ο κύριος έχει δικαίωμα, δεν τον κατηγορώ. Ο καθένας έχει δικαίωμα. Ωραία, θα πούμε μετά. Όνομα του Θεού, αυτοσεβασμός. Ωραία, θα πούμε και σε κόμματα μετά. Πιστεύω ότι οι οικολόγοι, για να πω και το δικό μου κόμμα, δεν έχουν πουθενά πολιτικό κίνητρο. Είναι με την ατμόσφαιρα, είναι η καταστροφή του πλανήτη, οι θάλασσες που αυτή τη στιγμή είναι μολυσμένες, πέφτει όξινη βροχή, πεθαίνουμε όλοι σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι ο αργός θάνατος. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, δεν ξέρω το 2000 ή πότε, γιατί ο ήλιος θα σβήσει μετά από δισεκατομμύρια χρόνια. Αλλά πριν σβήσει ο ήλιος, ο πλανήτης Γη θα έχει καταστραφεί και θα τον έχουμε καταστρέψει εμείς οι ίδιοι. Να ρωτήσω κάτι για το συμπεριφορικό. Ανοίξτε τις ομπρέλες σας, πέφτει κίτρινη βροχή. Πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επανερχόμαστε πάλι. Τι σχέση έχει το κοκορέτσι με το γιουβέτσι, κύριε Πρόεδρε? Να μπούμε στην ουσία του θέματος. Εγώ βλέπω τα μελομακάρονα και τις κουραδιέρες και το διαλόγο είναι εκεί. Λοιπόν, τα σημαντικότερα. Ναι, είναι από το Ήλο-Ήλο. Να μην ξεχνάμε. Θυμάσαι ένα κουραμπιέ. Είναι κουραμπιές από σοκολάτα. Έχουμε τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Θα ήθελα να μιλήσω με την κοπέλα με τα μακριά μαλλιά τα μαύρα. Την Άντζελα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς σας λένε? Χρήστο, εσένα? Εμένα Άντζελα, από πού μας παίρνετε? Από Αθήνα τηλεφωνώ. Περιοχή? Πεντέλη. Πεντέλη. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι? Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ασχολείσαι με το χώρο του θεάματος, με τίποτα? Ναι, με το τραγούδι. Με το τραγούδι. Και πού τραγουδάς? Τώρα όχι ακόμα. Εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι φοιτητής ιατρικής. Ιατρική, σε ποιο έτος? Στο τέταρτο. Σε εύχομαι καλή επιτυχία. Θα ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά, είναι εύκολο? Τώρα εγώ από κοντά στο... αν θέλει ο φοιτητής μας να κάνει κανένα μάθημα ανατομίας, στο παθολογοανατομικό εργαστήριο. Ευχαριστώ πολύ που πήρες. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σε εύχομαι καλή χρονιά. Σε δύο μήνες σε παραλιακό κέντρο θα με δεις. Μπορείς να έρθεις να με δεις. Ανατομικές έρευνες στο εργαστήριο στο Γουδί, όχι εδώ. Έτσι βέβαια. Λοιπόν, έλεγα και ήταν ο κύριος Ρέβης να μου απαντήσει. Μου μίλησε για τους οικολόγους. Θα ήθελα το σημαντικότερο, το κυριότερο, το πιο βαρύγδουπο γεγονός του 1997. Ποιο ήταν? Το πιο για μένα ήταν, δεν ήταν ένα καταρχήν, ήταν πάρα πολλά. Γι' αυτό καλύτερα τώρα μην τα αναφερθούμε, τα έχουμε πει επανειλημμένως στις τηλεοράσεις. Από ό,τι ξέρω φέτος η εκπομπή σας σήμερα είναι το θέμα ποια είναι η γυναίκα της χρονιάς. Εγώ για γυναίκα της χρονιάς θα προτείνω φυσικά την Άντζελα Γιάννου που θα είναι το καινούριο αστέρι του 1998. Ακόμη δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε, ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Τυχαίνεται με και μάνατζέρ της. Την Τζέννη Χιουλιουδάκη. Που άφησε ένα μεγάλο. Έγινε μύθος, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Είναι ένας μύθος στην Ελλάδα. Και φυσικά η Δήμητρα Λιάννη, μόνο και μόνο γιατί την βρίζανε. Ήθελα να πω για τη Δήμητρα Λιάννη ότι επειδή εγώ είμαι μάνατζερ του striptease και δεν φωτογραφήθηκε καμία γυναίκα, δεν είδα τόσες πολλές φωτογραφίες της Δήμητρα Λιάννη γυμνόστηθη όσο. Τις δικές μου κοπέλες, πιο πολύ φωτογραφήθηκε η Δήμητρα Λιάννη, παρά θα ήθελα να την προτείνω να βγει και η Ελληνίδα Τζιτζολίνα, γιατί στις εκλογές βγάζω την Ελληνίδα Τζιτζολίνα. Μέχρι τότε βέβαια θα δούμε τι άλλο έχουμε να βγάλουμε. Μέχρι στιγμής ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Λεωτσάκος με την Δεσποινίδα Πέπη, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με 700 κλαμπ σε όλη την Ελλάδα, μου έχουν προτείνει να διοργανώνουμε πάρτι με την ονομασία Αυτόφορο, να παρίστανται και οι δύο, θα είναι καλεσμένοι. Και όσοι θέλουν μπορούν να αποδοθούν σε μένα στο καλλιτεχνικό γραφείο. Το τηλέφωνο μου είναι 81-31-836. Αν θέλω να γνωρίσω και την Άντζελα Γιάννου, μπορώ να πάρω στο τηλέφωνο αυτό. Ευχαριστώ. Πάμε Αυτόφορο, έχουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Να πάρει το μικρό στον κύριο Μαυρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Είμαι τραγουδιστής. Από τη Θεία παίρνω. Το όνομά μου δεν το λέω γιατί άμα το πω δεν είμαι τόσο επώνυμος. Χαίρομαι που
φέρει πάλι την Άντζελα Γιάννου. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μια πολιτική ολόκληρη περιμέναμε να δούμε την Άντζελα τραγουδάει, αλλά εσύ προς το παρόν δεν την είδαμε και πιστεύω αργότερα να την δούμε τραγουδάει. Εγώ την παρακαλώσω πάντως. Δεύτερον, απέναντι μου κινεί την περιέργεια ο αντιπρόεδρος, το ρολόι που φοράει είναι ρόλες, τι μάρκα είναι, αν επιτρέπετε. Δίπλα στον ιερέα, δίπλα που κρατάει το σταυρό. Το ρολόι σας, τη μάρκα είναι. Εσάς κύριε που σας, που έχεις θρησκευτικός. Πρόεδρος είναι, πρόεδρος. Ο κύριος πρόεδρος, το ρολόι που φοράει. Ο κύριος πρόεδρος. Θα σας απαντήσει ο κύριος πρόεδρος. Για μένα λέει. Ναι, για εσάς. Ναι. Το αρέσει ρολόι σου. Για μένα λέτε. Ναι, είναι ναι. Το ρολόι. Είναι citizen και κάνει 35 χιλιάρικα. Α, συγγνώμη, το πέφτει ο λόγος. Εντάξει, λοιπόν, πάει αυτό. Το θέμα της χρονιάς είναι η γυναίκα της χρονιάς. Ναι, και είναι. Και το θέμα σας ποιο είναι. Συγχεία, ορίστε. Είναι το λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Ότι μία γυναίκα είναι και λυπάμαι για όλη την Ελλάδα. Το έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω της. Είναι η Δήμητρα Γιάννη για μένα. Και γιατί. Γιατί είναι μια γυναίκα η οποία κανείς δεν ξέρει μέσα στο σπίτι που βρίσκεται, σε αυτή τη βιλάλα την τεράστια, η καρδιά της την κρύβει. Όπως και η Τζέννη Χιλουδάκη, αν και την κατακρίνει, και αυτή μέσα στο σπίτι της, ποιος έχει καρδούλα της και αυτήν την κρύβει. Λοιπόν, δύο γυναίκες της χρονιάς που αξίζουν συγχαρητήρια είναι η Δήμητρα Γιάννη, η Τζέννη Χιλουδάκη και η πιο συχαμερή γυναίκα της χρονιάς είναι μία. Αυτή με την κοτσίδα που αυτούσε τη Δήμητρα Γιάννη, η κυρία Λουκά. Όσο και την άντερα Γιάννου, περιμένουμε να ακούσουμε τραγουδάει. Η Αθήνα Τζιουνί. Είστε και εμένα στην εκπομπή σας, μέσα του κυρίου Ρέβη, ο οποίος ξέρει καλά ποιος είμαι. Ξέρει πολύ καλά ποιος είμαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Το νέο έτος. Κάθε ευτυχία. Το νέο έτος. Την τρίτη χρονιά. Μας, και να πιστεύουμε στο Θεό, όπως λέει ο κύριος απέναντι αυτό, έχει πολύ δίκιο. Όσο και τον Πάτερ, συνιστώ μία συμβουλή, συγγνώμη βέβαια. Ας αφήσει τα πολιτικά. Και θα θεωρήσει καλύτερα στην Εκκλησία που αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και ας εύχομαι όχι αυτό το στερεότυπο πια που λέμε χρόνια πολλά. Για μένα πρέπει να λέμε χρόνια καλά. Χρόνια πολλά τι να το κάνεις. Ούτε είναι πολλά και άσχημα. Να απαντήσει ο πατήρ Κατινάς. Όχι, να δώσω. Θα ήθελα, επειδή επήγε το κύριος Μαυρόπουλος, να κάνω μια παρακόρηση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, δημοσιογράφος, γιατί εκτάκτως πρέπει να αποχωρήσει, θα ήθελα να τον ρωτήσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, ποιο κατά την κρίση σας υπήρξε το βαρύγδουπο γεγονός, ο ιστορικός σταθμός του 1997 που σε λίγο θα είναι παρελθόν, και δεύτερον, κατά την κρίση σας, ποια είναι η γυναίκα εκείνη που έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη χρονιά πάλι που απέρχεται. Επί του πρώτου θέματος, γεγονός, βαρύγδουπο και σημαντικό, συγκλονιστικό, ποιο είναι. Όσο για το πρώτο θέμα, είναι η σατανοσυνθήκη Σέγκερ. Το μεγαλύτερο. Λοιπόν, με τον συμφωνώ κύριο απόλυτα και με κάλυψε ο κύριος Νάκος. Ο κύριος Νάκος. Ο αδελφός Νάκος, να το πω έτσι. Ωραία. Όσον αφορά τώρα για τη γυναίκα που πέρασε και στο πέρασμά της άφησε εποχή στο 1997. Όσο για τη γυναίκα που πέρασε, η οποία πέρασε με όλα τα χρόνια και περνάει συνέχεια και εμείς είμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε, είναι η μεγάλη μανούλα η Παναγία μας. Η Θεοτόκο. Δεν μπορώ να τη βάλω την Παναγία τώρα μεταξύ των θνητών. Για γυναίκα μου λες. Με η Παναγία. Είναι θνητό, γυναίκα είναι. Θνητών είναι, αλλά είναι Παναγία. Είναι υπεραγία. Δεν μπορώ να τη βάλω. Δεν μπορώ να τη βάλω μεταξύ. Λέω μεταξύ των θνητών γυναικών. Υπήρχε καμία που να ξεχώρισε με την παρουσία της, την επιστημονική, την πολιτική, την καλλιτεχνική, την. Οπωσδήποτε όμως πεπερασμένη. Όχι μεταξύ των απαρτωλών γυναικών. Να πω μια γυναίκα την οποία δεν την καταχωρήσατε εκεί στο καταστατικό που διάβασε η γραμματέα. Έχουμε και outsider. Η Μαρία Δουράκη. Μαρία Δουράκη. Η οποία θα αναλάβει νομίζω σαν υποψηφία για το Δήμο Αθηναίων. Δεν νομίζω. Η Μαρία Δουράκη είναι υποψήφια Χριστού. Α, τη Δαμανάκη. Κυρία Δουράκη. Η Μαρία Δουράκη. Η Δουράκη. Η οποία υπήρξε κάποτε. Η πρώην τραγουδίστρια. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε και για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο την εντάσσεται μεταξύ των γυναικών που πραγματικά με το πέρασμά τους αφήνουν. Από τη μεγάλη αγάπη που έχει στον κύριο ημών Ιησού Χριστό. Να πάρει το λόγο και ο κύριος Μαρίνος και μετά να έρθω στην κυρία Γιάννου που κάποια υπόσχεση θέλω να δεις. Εγώ κύριε Πρόεδρε έχω να επισημάνω κάτι. Ότι το μεγαλύτερο γεγονός του 97 παραμένει η απώλεια της Μελίνας, της μεγάλης Μελίνας, τόσο ώστε έχουν ξεχαστεί πια τα αγάλματα του Παρθενώνα. Ένα. Και σαν μοιραία γυναίκα, πιστεύω ότι είναι η αγάπη Βαρδινογιάννη. Που δυστυχώς
άνθρωποι τέτοιοι που δίνουν την Ελλάδα στο εξωτερικό δεν καν δεν σχολιάζουμε και θα ήθελα να πω στον κύριο ότι όντως βλαστημεί με το να αναφέρει την Παναγία, δεν το δέχομαι και όπως δεν δέχομαι και κάτι άλλο να ξαναυποθεί σε αυτή την εκπομπή η λέξη κίνεδος. Δεν υπάρχουν κίνεδοι. Δώστε μας να το εξηγήσουμε όμως αυτό, διότι όταν κανείς δεν έχει τις γνώσεις της δέουσας, το κίνεδος το ταυτίζει με την έννοια του ομοφυλοφίλου. Γιατί να μην το πούμε έτσι, γιατί μην το πούμε γκέι. Πρέπει να το λέμε κίνεδο. Αυτό δεν το δέχομαι. Σε μια άλλη εκπομπή που θα αναφερθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν είναι ελληνική. Δεν θέλω να φύγουμε από το θέμα. Δεν θέλω να φύγουμε από το θέμα. Ναι. Και το πνεύμα του σήμερα. Και εύχομαι το 98 να είναι μια ωραία χρονιά για τους γκέι. Είναι καιρός πια, αγαπητοί μου, να ανοιχθεί ο δρόμος. Γιατί λέτε για γκέι και δεν λέτε για όλους τους ανθρώπους. Και για όλους τους ανθρώπους. Κάνουμε ρατσισμό. Όχι. Αρνητικά βέβαια. Ρατσισμό. Όχι βέβαια. Για όλους τους ανθρώπους. Η κυρία Άντζελα, η κυρία Γιάννου, την είχα παρακαλέσει αν μπορεί να μας πει ένα τραγουδάκι εν ώψη της εορταστικής ατμοσφαίρας πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη η κονσόλα. Δεν ξέρω. Έχουμε τηλέφωνο. Δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τηλέφωνο πρώτα. Πάντως μας πρόσθετε θα το πείτε. Έτσι. Γιατί αρχικά μου εκφράσετε κάποιες αντιρρήσεις γι' αυτό. Ναι, σας ακούμε. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Δύο λόγια έχω να πω. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε Έλληνες και να έχουμε νου Χριστού. Ευχαριστώ. Πολύ σωστό, διότι ανέκαθεν, χωρίς θέλω να επισκιάσω εδώ και τον αδερφό Νάκο και τον πατέρα Κατινά, ορθοδοξία και ελληνισμός πάντα πάνε χέρι-χέρι. Και πάντα όταν προσπάθησε το κράτος να υποσκάψει την Ορθοδοξία ή η Ορθοδοξία να υπεσκελεί στο κράτος, τότε ουέ και αλίμονο το τι διεπράχθη. Αναφέρομαι σε κάποια κυβερνητική προσπάθεια πολύ παλαιά, που για μένα είναι χαραγμένη μες στο μυαλό μου, που προσπάθησαν να πάρουν ακόμη και τις αγιαστούρες από τις εκκλησίες. Προσπάθησαν να υποβαθμίσουν την εκκλησιαστική περιουσία. Λοιπόν, Ορθοδοξία και Ελληνισμός πρέπει να πηγαίνουν πάντα πλάι-πλάι. Θα μιλήσετε, κύριε Παπακατινά. Είπατε ακούω Πασό, παθενόμο. Αντιπολίτευση, πατήρ Κατινά. Αξιωματική. Όχι μόνο αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση. Κάποιος κύριος πήρε τηλέφωνο. Είπε ότι οι ιερείς δεν πρέπει να ανακατεύονται στα πολιτικά. Μην παίρνει το λόγο αυθαιρέτως. Σωστά κάτι κρίση σας. Για μένα όχι σωστά. Τι δείξε ο Μακάριος. Τι ήταν ο Μακάριος. Ας μου απαντήσει ο κύριος. Ήταν ιερέας ή ήταν πολιτικός αρχηγός. Τι ήταν ο Μακάριος. Ας μου πούνε και μετά ας έρθω να μιλήσω και ο κύριος Κατινάς. Σωστά αμέσως. Κοιτάξτε η εκκλησία και μιλάω τώρα σου. Που είναι εξαγορασμένη ιστορία από μέρους της πολιτείας, θέλουν το Ράσο να κηρύττει την υπομονή, που σημαίνει δουλεία, και να μην ανακατεύεται στα καθημερινά προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα που έπρεπε το Ράσο να είχε κατέβει κάτω για τους συνταξιούχους, για τους εργάτες, για την πείνα που υπάρχει. Δεν μιλάει κανένας. Οι ιερείς λένε κάντε υπομονή. Όχι υπομονή. Αυτό θυμίζει το... με το γαϊδάρο του Χότζα. Άμα δεν τρώει μια-δυο μέρες ο γαϊδάρος του Χότζα, στο τέλος σώφησε. Έτσι. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει πείνα, υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια και βεβαίως η Εκκλησία έπρεπε να είναι κάπου η Εκκλησία πιο κοντά. Εύχεται. Με το ευχολόγιο και το μνημόσυνο δεν κάνουμε τίποτα, διότι θα κάνουμε μόνον όταν η εκκλησιαστική περιουσία περί της οποίας ομίλησα προηγουμένως, έχω τη γνώμη, γίνει κτήμα, δηλαδή να υπάρχουν έσοδα και να δίνονται στο λαό. Στο λαό που είναι στα πεζοδρόμια, σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε βόλτα. Μέσα στο ηλεκτρικό, εάν θα πάμε το σιδηρόδρομο, θα δούμε πέριτες, θα δούμε λαχιοπόλεις. Όλα αυτά έπρεπε το κράτος να δείξει μια πρόνοια. Και η Εκκλησία πάνω απ' όλα. Που δεν δείχνει. Είναι αποξενωμένη η Εκκλησία από το λαό. Δυστυχώς. Ναι, έχουμε βεβαίως. Τηλέφωνο, κύριε Πρόεδρε. Τηλέφωνο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καινούριο μας τηλεθεατή, τηλεθεάτια, δεν ξέρω. Σας ακούμε.
Έπεσε η γραμμή. Περίμενε, αλλά. Δεν φάνε στη γραμμή. Πάμε για τραγούδι τώρα. Άντζελα. Άντζελα Γιάννου. Γυναίκα του 1998. Στο κέντρο της πίστας. Συνεχίζουμε για την στη σφιγομέτρηση που κάνουμε μεταξύ των μοιραίων γυναικών. Κύριε Πρόεδρε, επειδή περιμένει ο τηλεθεατής μας. Άκουσα να έχουμε τηλέφωνο. Ωραία. Θα το αγκαλιάσουμε αμέσως. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Εμπρός. Σας ακούμε. Με ακούτε. Βεβαίως. Παρακαλώ πολύ, απευθύνομαι στον κύριο Πρόεδρο. Σας ακούω. Γεια σας πρωτίστως και θερμές ευχές για όχι απλώς χρόνια πολλά, αλλά για χρόνια καλά. Σας θαυμάζω γιατί είστε πραγματικός πρόεδρος και θα έπρεπε να γίνετε και πρόεδρος όλης της Ελλάδας. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Είμαι λίγο στενοχωρημένος διότι η κυρία Λουκά και ο κύριος Μίστερ Μπούτια δεν είναι μαζί μας. Σε αυτή την παρέα. Τα εθνικά μπούτια είναι εδώ! Την πανελλαδική! Σε λίγο κοντά μας! Τα εθνικά μπούτια είναι εδώ! Πού είναι! Στα Ευαγγελόπουλος και Σταυρόπουλος! Άρα λοιπόν είμαι γούρικος! Σταυρόπουλος! Τα εθνικά μας μπούτια! Ωραία!
Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί ο λαός έκανε ό,τι μπορούσε για μένα. Τον ευχαριστώ. Ο λαός σας θέλει. Ευχαριστώ. Χρόνια καλά, χρόνια ανέμαχτα, όχι ναυάγια, όχι αεροπορικά δυστυχήματα, όχι κρέπια μαύρα, χαρές, ευτυχία, όλοι μαζί γκέι, νορμάλ, ενωθείτε για μια καινούργια Ελλάδα. Μπράβο κύριε Μίστερ Κούτια, συγχαρητήρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καψί για τα παιχνίδια, Ευρυπίδου 27 Αθήνα και για τα παπούτσια, το The Zoo Gallery, Στέλιος Γερακίτης, Ανδριανού 54 Μοναστηράκι, Βύση Σιβιταϊνδίου 15 Καλυθέα, τα ρούχα του Billy Dennis, Παντησίων 5 και την οξυγονοθεραπευτικό και ιατρικό κέντρο Μαστοράκι Ρίτα, 80-138 για πρόσωπο που λάμπει και όχι μόνο, για την αλληλογραφία που θέλετε, Γιώργος Σταυρόπουλος, Πόστρε Σταν, Αθηνάς 105-134 Αθήνε. Και ό,τι θέλετε στον κύριο Ρέβη για μένα πια. Ο κύριος Ρέβης δουλεύει και δουλεύω για αυτόν. Υπόγραψη πολύ, κύριε Ρέβη, για πέστε μου τι έλεγε γι' αυτό και σας παρακαλώ. Από ό,τι ξέρω, λοιπόν, εθνικό στάρ του 1998 είναι... Να καθίσει ο Άγιος Βασίλης. Άγιε Βασίλη, κάτσε εδώ. Τι είναι αυτά, καλέ, τι είναι αυτά. Και το τσουβάλι για τον πρόεδρο. Τι να βάλουμε εδώ στο τσουβάλι. Τι να βάλουμε στο τσουβάλι. Ποιο να τσουβαλιάσουμε. Λοιπόν, είναι... Είναι τα μυαλά στα κάγκελα. Είναι την εθεατή μας. Ελπίζω ότι πρόκειται να χώρια να παρέμβει τηλεφωνικά και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον κύριο πρόεδρο για να μπορέσει αυτή η παρέα να γίνει όχι μόνο πανελλαδική αλλά παγκόσμια. Όχι, πολύ μεγάλη εμβέλεια βάζετε και δεν μπορεί να έχουμε τέτοια εμβέλεια. Εμείς θέλουμε ακριβώς να είμαστε μια παρέα εδώ που να δίνει, να εκπέμπει, να ακτινοβολεί μηνύματα κάτω βέβαια από τη δόση του χιούμορ, γιατί έτσι πρέπει να δίνονται τα μηνύματα, να κεντρίζεται ο λαός μας χωρίς να τον επιφορτίζουμε. Αρκετά επιφορτισμένος είναι από αυτούς που δυστυχώς έχουν το πιδάλιο της διακυβέρνησης στα χέρια τους. Και έχουν γαντωθεί πάνω το πιδάλιο και δεν θέλουν να φύγουν από τη γέφυρα του σκάφους. Και ας κινδυνεύει το σκάφος να βουλιάξει. Δεν πειράζει. Αρκεί να έχουν την καρέκλα της εξουσίας. Αυτό είναι για μένα το μερανό σημείο των καιρών μας. Διότι αν είχαμε άρχοντες πραγματικούς, ούτε οι αεροπορικές τραγωδίες θα συνέβαιναν, ούτε τα ναυάγια θα συνέβαιναν, ούτε διαπλεκόμενα συμφέροντα θα είχαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω το 1998 να ανοίξει μια καινούργια βλέα, μια βλέα χαράς και πάνω απ' όλα σοφροσύνης στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η δική μου άποψη και το δικό μου μήνυμα που δίνω για το 1998. Να πούμε όμως, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα το μικρόφωνο στον κύριο Πάνου. Πάμε τηλέφωνο όμως. Να έχει το μικρόφωνο όμως, να μας πει και την άποψή του. Εδώ αυτό φορώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σε λίγο, καθίστε και να σας το λόγω. Το τηλέφωνο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Τι κάνει κύριε πρόεδρε? Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ κάθε μέρα σας θαυμάζω. Δεν παίρνω τηλέφωνο, προτιμώ να σας θαυμάζω. Σήμερα και σαν την ανάγκη να σας πάρω. Και πολύ περισσότερο προκλήθηκα λίγο από τον προηγούμενο, τον κύριο Καλοπροαίρετα βέβαια, που είπε την κυρία Λουκά. Μάλιστα. Παρακαλώ, μην προκαλεί σεισμούς. Έλεος λοιπόν. Είναι πολύ ευχάριστη η εκπομπή σας. Ο κύριος Σταυρόπουλος που ήρθε πάλι πολύ ευχάριστο και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Συγγνώμη που ξέχασα να το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω το κύριο με το νέο κόμμα το ένα που έχει. Α. Ναι, επειδή κάπου με αγγίξαν αυτά που είπατε. Εάν υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος να σας πλησιάσει, πού μπορεί? Παντησίων 173, πλατεία Αμερικής, Παντοσόρροπος, είναι τα κεντρικά μας γραφεία και για κάποιο τηλέφωνο έχουμε το 86 76 015 και 86-59-445. Ας κάνω μια επανάληψη, μήπως δεν έγινε σωστό το τηλέφωνο. Ναι, ναι. 86-76-015. 86-16. 86-76-015 και 86-59-445. Ελάτε να τα πούμε, να δείτε τη διακήρυξή μας, διότι πρέπει να αναβαθμίσουμε
τον Έλληνα, την Ελληνίδα, το Ελληνόπουλο και παρέλα την πατρίδα μας και τους ίδιους και αυτούς. Εντάξει. Διότι κύριε... αν ξέρετε και εσείς το όνομά σας... Τάσο δεν είναι. Δεν το άκουσα, συγγνώμη. Τάσο. Κύριε Τάσο. Δεν ξέρω τι εργασία κάνετε, αλλά... Εργάτης είμαι, από τα χαμηλό μου, από τα χαμηλά πρόβατα. Υπάρχουν το μισό εργατικό δυναμικό της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή κάθεται και προσπαθούμε εμείς να κάνουμε μια αλφα διασκέδαση και κάποιοι άλλοι να την κάνουν σε πολύ καλέστατα σημεία τη διασκέδαση και μην ξεχνάμε ότι το μισό εργατικό δυναμικό της Ελλάδος αυτή τη στιγμή πεινάει και ζει σε αθλία κατάσταση. Έχουμε υποχρέωση εμείς όλοι οι Έλληνες να τερματίσουμε. Τι σχέση έχει το σαπούνι με το λουκούμι? Έχουμε σήμερα τα ωραία μας γλυκά να τα ξαναεπενθυμίσουμε. Το σαπούνι με το λουκούμι θα μπορούσα να πω ότι δεν πρέπει να απαντήσω εγώ, πρέπει να απαντήσω ο Χίτλερ. Εγώ κάθε άλλο παρά σχέση έχουμε με τον Χίτλερ. Αυτό ξέρει και από σαπούνια και από λουκούμια, γιατί κάτι έχουν σχέση στην ιστορία για τον Χίτλερ. Κύριε Πρόεδρε, έτσι. Ναι. Ήθελα να πω και για την γυναίκα τη χρονιά. Ναι, βεβαίως. Να σα πω. Πέρα από τη Μελίνα, που σαφώς τη θαυμάζουμε όλοι, ήταν Ελληνίδα. Υπήρχε και μια άλλη, κάποια. Δεν έχει σημασία εθνικότητα, έτσι οπωσδήποτε. Ήταν η μητέρα Τερέζα, νομίζω, έτσι. Ναι. Βεβαίως. Παράληψή μας. Που δεν τη βάλαμε μεταξύ των αρχικών υποψηφίων. Παράληψή μας, βεβαίως. Βεβαίως. Κοντά στον πόνο του φτωχού, του διωγμένου, του περιθωριοποιημένου, του ασήμαντου, βεβαίως. Η μητέρα Τερέζα. Που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι εντεταγμένη η στιχορία των Αγίων γυναικών. Δεν είναι δυνατόν άλλος πως να γίνει. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και για τα λόγια σας τα θερμά και που πραγματικά υπήρξαν βάλσαμο και είναι βάλσαμο για όλους εμάς εδώ τους συντελεστές της εκπομπής. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πάνου, ο οποίος είναι και ο Γενικός Γραμματέας στο Πολιτικό Κόμμα 1, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, η Ελλάδα υποφέρει σήμερα, έχει μια μεγάλη πολιτική κρίση. Και τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία ανέμονται την εξουσία εκ περιτροπής, έχουν μια εσωτερική διαμάχη. Η νομία όμως της εξουσίας τους αναγκάζει να είναι ενωμένοι για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή ακριβώς που τους συμβαίνει. Αναγκαιότης βασική είναι ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να ενωθούν. Με συγχωρέσετε λιγάκι γιατί έχουμε τηλέφωνο. Δύο λεπτά. Καλησπέρα σας. Θα πάρουμε τηλέφωνο και συνεχίζετε μετά. Γιατί σας ακούμε. Ακούμε, παρακαλώ. Βεβαίως, σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, αρκετά όμορφη, αρκετά ωραία. Ήθελα να πιστήσω την προσοχή σε ένα παράγοντα. Σκανδαλίστηκε ο κόσμος με την παρουσία ενός παπά και του κυρίου Νάπου, ο οποίος είναι θρησκευόμενο άτομο, έχει το σταυρό μπροστά του. Και απορούμε βέβαια για εσάς τους υπόλοιπους, δεν έχουμε πρόβλημα. Τι δουλειά έχει όμως ο κύριος Νάπος και ο ιερέας εκεί πέρα μπροστά σε εσάς, οι οποίοι καθόλου ευπρεπέστατοι για τους υπόλοιπους, αλλά για θρησκευόμενο άτομο. Είναι συντελεστές της εκπομπής μας. Και ήθελα παρακαλώ να το ολογήσουν. Ναι, πού βλέπετε διαφορά. Να είστε καλά. Εμένα ρωτάει να απαντήσει. Και καλή χρονιά. Να θέλει και ο κύριος Κοντάς να απαντήσει. Αγαπητέ μου τηλεθεατά, είναι πάρα πολύ λογική η ερώτηση την οποία κάνεις. Αλλά επειδή συμπίπτει να είμαι και γιατρός, σας απαντώ ως εξής. Εάν με καλέσουν σαν γιατρό να εξετάσω έναν άρρωστο, πρέπει εγώ να πω ότι δεν πηγαίνω στον άρρωστο γιατί φοβάμαι μήπως κολλήσω αρρώστια. Απαντήστε μου. Δεν απαντάτε. Λοιπόν, όπως ο γιατρός δεν φοβάται μήπως κολλήσει αρρώστια αν επισκεφθεί τους αρρώστους, όπως ο Χριστός μας δεν ήρθε να σώσει τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς, διότι όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, η τελώνε και η πόρνε προάγουσιν ημάς στη βασιλεία των ουρανών για της μετανοίας και ουέ και αλίμονο εις τους γραμματείς και τους φαρισαίους τους υποκριτάς. Δεν απαντάτε όμως. Όχι, πρέπει να μείνει στη γραμμή. Πήρε την απάντηση. Συντόμως. Πήραμε την απάντηση όμως, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο. Για να συμφωνήσω, πάμε για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Είμαστε πάλι μαζί σας, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάμε για τη χρονιά που σε λίγες μέρες, σε λίγες στιγμές, σε λίγες ώρες θα είναι πια παρελθόν. Ένας παλιός χρόνος, 1997, και ένας καινούριος χρόνος, 1998, που έρχεται. Έρχεται με κρυμμένα, με κρυφά τα χαρτιά του. Τι φέρνει άραγε? Φέρνει δυστυχίες, ευτυχίες? Φέρνει κάθε τι το αναμενόμενο? Διαψεύσεις? Φεύγει ο παλιός ο χρόνος, έρχεται ένα νέο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστούμε. Είμαστε μια παρέα από τη Φωκίωνος Νέγρη, 8 με 10 άτομα. Συγχαρητήρια, γιατί σήμερα τα θέατρα είναι κλειστά και μας προσφέρετε πάρα πολύ γέλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια συμβολή, νομίζω, αυτό που κάνουμε. Το τραγούδι που είπε είναι δικό της. Απήντησε ότι είναι, δεν έχει το μικρόφωνο. Πάρτε το μικρόφωνο να απαντήσετε, γιατί αφορά εσάς. Το τραγούδι που τραγούδησε η Άντζελα Γιάννου απλώς ήταν playback. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει η δισκογραφία. Απλώς ήταν μια παρουσία. Πιστεύω να το καταλάβετε, γιατί το τραγούδι αυτό είναι γνωστό. Καλά κάνει και μας βλέπετε. Θα λύσουμε διάφορα θέματα. Ήθελα να αφήσουμε λίγο τα πολιτικά, γιατί δεν βγαίνει πουθενά στην ουσία. Όλοι αυτοί που είναι στην πολιτική είναι για να τρώνε. Να δώσει ευθύ... Για να τρώνε. Περίμενε, είναι όλοι αυτοί για να τρώνε. Θα δώσει και ο κύριος Σταυρόπουλος, ο οποίος έχει αναδειχθεί εθνικό σταρ και από το 1998. Βέβαια, εθνική σταρ είχαμε μόνο μία, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τη διαχρονητή, την αείμνηστη. Τώρα, σαν εθνικό σταρ, είναι στο show business. Δεν θα το πάρουμε και τόσο στα σοβαρά όπως γίνονται σε πολλά πράγματα. Ένα που ήθελα να τονίσω και είναι σημαντικό, σήμερα δεν ξέρω αν ακούσατε όλες τις ειδήσεις, πόσα άτομα σκοτώθηκαν στους δρόμους, στους ελληνικούς δρόμους που είναι σε αθλία κατάσταση. Ας μαζεύουν τα χρήματα και να τα ρίχνουν στους δρόμους, γιατί δεν φταίνει η οδηγή, φταίνει οι δρόμοι που είναι σε αθλία κατάσταση. Συν τα αεροπλάνα, συν τα πλοία, όλα αυτά που είναι τόσο κόσμο. Ναι, σα ακούμε. Μιλάει ο κύριος. Ναι, σα ακούμε. Ακούτε? Ναι, ναι. Μία άλλη κυρία με το κόκκινο εκεί, δίπλα σε αυτόν τον πρόεδρο, μάλιστα, το γραφείο του πλατεία Αμερικής. Ποια είναι, δεν έχετε πάρει ένα πλάνο. Για ποια κυρία λέτε? Μια α, είναι δίπλα. Η κυρία νομίζω είναι σύζυγό σας. Είναι η ιδιαίτερα του κόκκινου. Να σας πει ίδια, μπορεί να σας πει ίδια. Πώς τη λένε? Να σας πει ίδια. Προς το μικρόφωνο, ωραία. Λέει τι λέτε? Με ακούτε? Τι όμως που είναι, δείτε μας τι κάνει. Κούκλα. Ευχαριστώ πολύ για τα δικά σας λόγια. Με τι ασχολείστε? Είμαι αστρολόγος. Αστρολόγος. Είμαι κρυός, μπορείτε να μου πείτε για το ζωδιό μου? Η εκπομπή δεν μας το επιτρέπει αυτό. Σήμερα είμαστε μια χαρούμενη. Είναι σοβαρή η εκπομπή μας. Ορισμένα. Σοβαρή είναι και η αστρολογία, αλλά δεν είναι όχι το θέμα. Ο κύριος Σταυρόπουλος να δώσει ευχές. Καταρχήν, σας εύχομαι χρόνια καλά. Δεύτερον, θα σταθώ εκεί που είπε ο κύριος Ρεύης. Σε κάτι εθνικό. Στην αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στη Σταρ που δεν ξαναβγαίνει πια. Τόσες φορές ψηφίλα της. Όσο τι ψηφίζω, είμαι σε δύσκολη κατάσταση. Όταν βλέπω μία Καλονή και άλλη μία Θεοκάλωνη, τι μπορώ να απαντήσω, τι να ψηφίσω? Ψηφίζω... Εθνική Καλονή. Λοιπόν, είπαμε, κύριε, επειδή προηγουμένως είπαμε ότι θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα περιοδία με το αυτόφορο, θα είναι οι συντελεστές εδώ που βλέπετε. Φυσικά είναι μέσα και ο κύριος Σταυρόπουλος, γιατί σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, τον ζητάνε πάρα πολύ. Μα είναι γλυκύτατος. Βεβαίως και είναι γλυκύτατος. Ξέρω ότι είστε πολύ δύσκολο στην εκλογή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να... Τηλέφωνο. Πάμε, ναι, πάμε για ένα τηλέφωνο. Να συνεχίσει ο κύριος που έχει αρχίσει. Έχουμε τηλέφωνο, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Έχετε τρεις σατανάδες και να μπουν στη Άγιο Βασίλη. Μάλιστα. Εσείς τώρα... Εσείς τι είστε, ας πούμε? Τι βλέπετε? Συγνώμη. Το... Σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας. Κλείστε τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Να κλείσει γραμμή, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ευγένειά σας. Δείξατε το ήθος σας. Χρόνια πολλά. Αφθάδης είναι ο κύριος, τέλος πάντων. Χρονιάρις μέρες τώρα. Ο κύριος Πάνου είναι στη γραμμή ο τηλεθεατής. Είναι στη γραμμή. Κλείστηκα. Ήθελα να του ρωτήσω, αν και δεν ακούει, δεν μπορεί να απαντήσει, όμως του κάνω το ερώτημα. Ποιος είναι Άγιο Βασίλης? Έχουμε εδώ κανέναν Άγιο Βασίλειο? Έχουμε κάποιον ο οποίος προσπαθεί να ξεφτυλίσει το όνομα του Αγίου Βασιλείου? Ο πατήρ Κατηλάς, ας σας παρακαλώ, κύριε, ποιος είστε εσείς που τολμάτε να πει ότι εγώ θέλω να ξεφτυλίσω κάτι? Ποιος είστε? Έχετε ένα σταυρό και δείχνετε. Ο κύριος, ο πάτερ είναι ο σταυρός. Εσείς δεν έχετε καμία τίποτα με το σταυρό.
από πού είστε. Με σταυρό κάτω εκεί. Για τον πάτε είναι σταυρό. Άστα αυτά. Άστα αυτά. Άστα αυτά. Τα κομπογεννήθηκα. Παρακαλώ. Περιμένετε λιγάκι. Μια κάμερα παρακαλώ. Απόψε πως έχουμε γλυκά ήλο-ήλο. Καλησπέρα Γιώργο, μ' ακούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, τα σου. Είναι καταπληκτικά, περνάμε πολύ καλά εδώ. Ας δώσουμε το μικρόφωνο στο Μαρίνο, παρακαλώ. Ο Μαρίνος προηγείται. Σε παρακαλώ, δώσε τον κύριο Πάνου, τον κύριο Πάνου, γιατί άρχισε μια ζήτηση. Συντόμως κύριε Πάνου, για τα συνταγωγικά γεγονότα. Το ένα. Το κόμμα, η ένωση αυτή των αναποφασίστων, η οποία θα βάλει υποψήφιους σε όλα τις χώρες μέρη της Ελλάδος, και σε αυτήν είναι ανάγκη να εγκολπωθούν όλοι οι Έλληνες, οι αναποφάσιστοι, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, στα δύο μεγάλα κόμματα λέμε την εξουσία. Εν κατακλείδη πρέπει τα κόμματα αυτά να συνενωθούν και όλα τα μικρά κόμματα να αποτελέσουν μια σιδερένια γροθιά σε αυτή την λέλαπα της πολιτικής που ισχύει σήμερα. Δεύτερον, θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα που παραλείψατε, κύριε Πρόεδρε. Το οικονομικό θέμα που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο σήμερα της χρονιάς είναι, όπως ξέρετε, αυτή η φορομπηστική λέλαπα, στην πω πάλι λέλαπα, που ενέσκυψε στον ελληνικό λαό. Και ακόμα το μεγαλύτερο γεγονός που εμένα με προβλημάτισε είναι ότι δεν υπάρχει ισότης του άρθρου 4 του Συντάγματος, ισότης των πολιτών έναντι του νόμου. Και βλέπουμε ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί διπλασίασαν τα πρόσωπα στις αποδοχές τους. Τηλέφωνο! Σφύρα, σφύρα. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Έτσι για να ηρεμήσουν λιγάκι τα πνεύματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, λίγο πιο δυνατά. Για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτές τις μέρες. Και πολλά πολλά χρόνια πολλά και φυλάκια στον Άγιο Βασίλη και στο φίλο μου τον Γρηγόρη. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συντόμως όμως για να μην κάνουμε ανάλυση του. Δεν σας προβλήματα. Λίγο να κλείσετε. Το μέρος ποιο είναι, είπατε δύο πράγματα. Ναι. Το άλλο να ψηφίσετε για την γυναίκα της χρονιάς. Ναι. Η γυναίκα που με την παρουσία της έκανε αισθητή. Εγώ θεωρώ την Άννα Δασκαλάκη. Τη Δασκαλάκη. Η οποία έφερε του Ολυμπιακού Αγώνε. Διότι με την συμβολή τη επετέφθη αυτό το πρόβλημα. Το όνειρο το παλιό. Έχουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Μάλιστα. Γεια σα. Γεια σα. Χρόνια πολλά σε όλου. Χρόνια σα πολλά. Η γυναίκα τη χρονιά είναι η κυρία Νικολέτα Σακελαροπούλου. Όχι, υπήρξε λακωνικότατος, ενδεχομένως ο εκλεκτός μας τηλεθεατής. Προσπαθώ να κάνω μια, έτσι, ένα ψυχογράφημα, μια ανίχνευση στην κρίση του. Θα αναφέρεται στην αξιοπρέπεια. Διότι πράγματι η γυναίκα αυτή επέδειξε μια ζηλευτή αξιοπρέπεια. Κάτι που πραγματικά αυτό το ήθος που επέδειξε δεν είναι πολύ γνώριμο για ένα μεσογειακό λαό, που συνήθως εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουμε μία έκρηξη, είμαστε πιο συναισθηματικοί. Έδειξε μία φλεγματική, έτσι, μία γλωσσαξονική συμπεριφορά, ένα ήθος και πάνω απ' όλα μία αξιοπρέπεια με άρθρα κεφαλαίου κατ' ολέν. Και πραγματικά αυτό είναι προς έπαινον της. Ο κύριος Αποστολάκης να πάρει το λόγο. Έχω μικρόφωνο, φέρ' το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο στον κύριο Αποστολάκη. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα για τη γυναίκα της χρονιάς. Σηκώθηκε όρθιος, κύριε Αποστολάκη. Η γυναίκα της χρονιάς, η οποία εκείνη ακόμα ανεκάτεψε και τα εντόστια του Θεού. Είναι η Κάτια Γιαννακοπούλου που εσκότωσε τον αρχιεπίσκοπο ο Ελευθεριάδη. Αρχιμανδρίτης Ελευθεριάδη. Εκείνη η γυναίκα, λοιπόν, είναι η γυναίκα της χρονιάς που ανεκάτεψε ακόμα και τα εντόστια του Θεού. Ευχαριστώ. Δηλαδή είστε υπέρ της κυρίας Γιαννακοπούλου. Ορθώς έπραξε. Κατά. Κατά βέβαια. Δεν θέλω. Να πάρει το λόγο ο πατήρ Καθηνάς δύο λεπτά. Ησυχία. Επειδή ανήκει σε ένα θεωρητικό θέμα. Εάν θέλετε. Και συνάδελφός σας υπήρξε ο Μακαρίτης ο Αρχιμανδρίτης. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Πώς βλέπετε αυτή τη συμπεριφορά? Έχουμε έναν αρχιμανδρίτη, ο οποίος
κατά μένα ο οποίος εκφράζω το λαϊκό αισθητήριο. Δεν είμαι στα ινδότερα. Πούλησε αγάπες και λουλούδια κάτω από την κουρτίνα της εκκλησίας σε μία γυναίκα η οποία ήταν πιστή, της έκανε και μία οικονομική αφέμαξη και εκμετάλλευση και η γυναίκα αυτή βρέθηκε, δεν θέλω να γίνω συνήγορος πρώτης δίκης, βρέθηκε σε μία κατάσταση, εμείς οι νομικοί το λέμε εμβρασμό ψυχικής ορμής, άλλος το λέει ότι δεν είχε καταλογισμό, μειωμένο κλπ. Δεν θέλω να εμπλακώ χρονιάρα μέρα σε νομικά πλαίσια. Εσείς, αυτή η γυναίκα έπραξε ένα θεάριστο έργο, έπραξε ένα ανθρώπινο που συγχωρείται έργο, έπραξε κάτι το οποίο είναι καταδικαστέο. Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, έπραξε κάτι ανθρώπινο. Ανθρώπινο. Βέβαια, διότι είδε μπροστά της την υποκρισία του κληρικού. Εντάξει. Μια συμπεριφορά η οποία δεν ανήκει σε κληρικό. Ούτε καν σε άνθρωπο. Ούτε σε άνθρωπο. Κληρικό σωματέμπορος. Έτσι. Ήθελα να πω στον πατέρα Κατινά ότι τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Βέβαια. Αλλά μία παράκληση, επειδή ερωτήθηκε προηγουμένως από τον παριστάμενο εδώ ο Άγιο Βασίλη να πει τη γνώμη του. Μία σχέση με την. Σας παρακαλούμε, αφήστε τους Αγίους, δεν είναι για σας οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι για τον πάτερ Κατινά. Ποιος είστε εσείς που μιλάτε για θρησκεία? Αν είναι δυνατόν, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, να πει τη γνώμη του, επειδή εκλείεται να απαντήσει ο πατήρ Κατινά αντί εμού. Να πει τη γνώμη του. Ποια σχέση για τον Άγιο Βασίλειο? Ναι, αν δεν έχει καλά. Ποια σχέση με τον Άγιο Βασίλειο? Κύριε Έναρτη! Ούτε καν χιούμορ. Ησυχία. Όχι όλοι μαζί, σα παρακαλώ πολύ. Να απαντήσει. Συντόμω, ο πατήρ Κατινά θα πει, επειδή είναι καθιερωμένο ενδεχομένω και ξενόβερτο το έθιμο του Αγίου Βασιλείου, να είναι κάποιο κόκκινα ντυμένο με άσπρα γένια και σκούφου και μπότε και να μοιράζει δώρα. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Το έθιμο νικάει τον νόμο, α πούμε. Δεν θα ήθελα να πω, γιατί δεν έχω μιλήσει καθόλου. Κύριε. Δεν έχω μιλήσει. Έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα σα, κύριε Αποστολάκη, αμέσω μετά. Ναι, σας ακούμε. Έκλεισε η γραμμή, δεν μπορούν να περιμένουν. Ναι, θα ήθελα να πω ότι να μην γίνονται αυτές οι εκρήξεις. Είναι μία βραδιά χαρούμενη να πούμε και να μιλήσουμε κάτι ευχάριστα. Πολύ καλά τοποθετηθήκατε στο θέμα τα πολιτικά και πρέπει ήδη ο κόσμος να μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι. Το κόμμα το δικό μας είναι ακόμα νεογνώ, είναι μικρό, δεν έχει μαθευτεί. Και παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έχουμε μέλη κτλ. Γιατί σκεφτόμαστε, είμαστε εδώ, βλέπουμε λιγάκι τα λοιπά. Δείξτε μας τη διακήρυξη λιγάκι ότι του κόμματος σας. Υποφέρει πολλοί κόσμος, παιδάκια πίνανε έξω, τιμώνται στα παγκάκια, με βροχές, με κρύα κτλ. Κάπου θα είμαστε πιο... Όλα τα κόμματα πρέπει να ενωθούν. Γιατί αν δεν γίνει ένωση, δεν γίνεται τίποτα. Να ρισκάρω ένα ερώτημα σε εσάς. Επειδή εδώ οι περισσότεροι είμαστε άνδρες. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ορίστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Και πολλά και καλά. Έχετε ωραία παρέα. Σας ακούμε. Έχετε ωραία παρέα, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Παρέα. 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 Μα εδώ, ένας εμπνέει τον άλλον. Έχουμε και εκρήξεις, έχουμε και... Έχετε... Οι δύο τράβους. Προσπαθούμε. Και βέβαια, ξέρετε κάτι άλλο. Άκουσα για τη συζήτηση. Νοέρα, είστε κι εσείς μες στην παρέα μας. Τι είπατε? Νοέρα, είστε κι εσείς μες στην παρέα μας και δεν μου φαίνεται. Ναι, άκουσα προηγουμένως μια τηλεφωνική σύνδεση που είχατε εκεί. Ακούτε? Ναι, σας ακούω. Έχετε και δύο τράγους εκεί. Το πάτερ Κατινά και το κύριο Νάτα. Γιατί κάνετε χαρακτηρισμούς τώρα που... Δεν επιτρέπεται αυτό. Μα αφήστε τον Σταύρο. Να απαντήσουν οι ιερείς. Δεν επιτρέπονται αυτά όμως. Οι ιερείς. Ένας είναι. Γιατί κάνετε τις κρίσεις? Εάν έχετε μία απέχθεια... Να απαντήσετε. Εάν έχετε μία απέχθεια προς το Ράσο και λάβετε υπόψη σας, εγώ θα πω την άποψή μου, είτε είναι αρεστή είτε όχι. Ο το αν σήμερα δεν φοράμε τουρκικό φέση, το οφείλουμε σε αυτό το Ράσο. Το οφείλουμε στο κρυφό σχολείο
που καθόταν ο παπάς και ο καλόγερος και μάθαινε ελληνικά τα παιδιά μας, το οφείλουμε στο ότι πουλάγαμε της Εκκλησίας τα ιερά σκεύη για να δώσουν πολεμοφόδια και να απελευθερωθούν από τον Τούρκο. Το οφείλουμε αυτά. Που στα μοναστήρια καθόντουσαν οι καλόγεροι και οι ιερείς και γράφανε και αντιγράφανε. Τα για να έχουμε σήμερα αυτό που λέμε Πλάτωνα. Για να πέσουμε. Λοιπόν, τώρα λέμε το τράγο και τη γίδα και την κατσίκα και το μαρκάλισμα. Όχι, 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 λάθος. Να απαντήσει ο ίδιος ο πατήρ. Ο κύριος Νάκος, ο κύριος Κατινά. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αν φοράει παντελόνια και αν εκπροσωπεί το φίλο του. Τρία κιλά. Έλα εδώ, ρε. Όχι, δεν είναι τώρα. Έλα εδώ, δεν σε τελειώσω. Θα σου πω, θα μου πούνε στρατή. Ο Νάκος, ο Νάκος. Και εσύ τώρα το κάνεις και χειδέο. Τρία κιλά, πατέρα. Βήκε η έκρηξη όμως, τον πατέρα Κατινά. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας τηλεθεακροατή. Γιατί. Διότι πραγματικά. Γρηγόρη, θα σε αποβάλω. Προσέξτε. Ειλικρινώς δηλαδή. Πραγματικά με τη συμμετοχή του απέδειξε ότι τα σημεία των καιρών βοούν, ότι είναι έντονα τα σημεία των καιρών και αποδεικνύουν ότι τα βήματα του θηρίου 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως, ένα κατά της οποίας ψηφίστηκε η σατανοσυνθήκη Σέγγεν, ήδη ακούγονται. Το πάτερ Κατινά το πει αυτό. Το πάτερ Κατινά το πει. Και εγώ πιστεύω, κύριε Νάκο, ότι σημείο των καιρών είσαστε εσείς. Κύριε Νάκο. Σημείο των καιρών, αλλά τι σημείο, αντιλεγόμενων. Σημείο αντιλεγόμενων, τον μένεις πτώση, τον δέχεις ανάσταση. Κύριε Νάκο. Δεν έχετε το δικαίωμα. Δεν έχετε το δικαίωμα. Δεν έχετε το δικαίωμα. Με πάει διάπτυξη. Παρακαλώ με ακούτε. Ένα τρίτο πιτσιρικάς τι κάνει από εκεί. Θα αποβληθείτε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ με ακούτε. Έχουμε τηλέφωνο, το καταλαβαίνετε. Παρακαλώ με ακούτε. Παρακαλώ. Έχετε και ένα Άγιο Βασίλη. Τώρα, συγγνώμη, έχετε ένα Άγιο Βασίλη. Γιατί έχετε λάδι στη φωτιά, ενώ έχουμε θέματα άλλο συζητήσουμε. Παρακαλώ. Εγώ είπα να πείτε τη γνώμη σας και, και την πρότασή σας για τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της χρονιάς του 97. Παρακαλώ. Και μου λέει τώρα για τράγους, για γιοβασίλιδες, για γύρες και για πρόβατα. Παρακαλώ. Να μιλήσετε. Τελειώσετε και μιλήστε. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε και ένα Άγιο Βασίλη. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, έχετε και ένα Άγιο Βασίλη. Μάλιστα. Είναι εμείς Μπούτια, ο οποίος είναι αδερφή και είναι και Άγιο Βασίλη. Γεια σας. Άκου να σου πω, το τι είμαι, αν είμαι αδερφή ή όχι, το ξέρει όλη η Ελλάδα και το έχω αποδείξει. Αλλά όλα παίζουν, είμαι πανδονιστής και καμαρώνω. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να παρακαλέσω. Αυτός είσαι. Να παρακαλέσω τους εκλεκτούς τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Παρακαλώ ησυχία. Να μην κάνουν προσωπικά σχόλια. Να μην δημιουργούν τουλάχιστον, πέραν του ότι είναι αγενέστατο, πέραν του ότι η Καμίλα δεν βλέπει την καμπούρα της και βλέπει του παιδιού της. Πέραν τούτου, είναι μια γιορταστική σήμερα εκπομπή, είναι τελευταία γιορτή του χρόνου, έχουμε άλλα θέματα και νομίζω ότι... Κύριε Λεωτσάκο, ήθελα να σας να διακόψω λίγο. Ένα που ξέρω και βλέπω αρκετή τηλεόραση και όπως βλέπουν πάρα πολύ, γιατί η ζωή είναι πολύ ακριβή και κάθονται πλέον και βλέπει ο κόσμος και είναι ωραία να περνάμε μηνύματα. Από ό,τι ξέρω και βλέπω, υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές και αρέσει στον κόσμο να γίνονται καυγάδες. Κάπου εντάξει, χρειάζονται, θα γίνεται και λίγο χαβαλές. Βέβαια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νάκο, λέγεστε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νάκο. Θέλω να μου πείτε πώς ζείτε, τι δουλειά κάνετε, πώς επιβιώνετε, ποιο είναι το επάγγελμά σας, γιατί δεν έχω καταλάβει. Κρατάτε τα ξύλινα σταυρό, πώς τρώτε. Αυτό είναι το θέμα της αυτό είναι το θέμα. Κύριε Απόστολο, πώς ζείτε, κύριε. Πώς ζείτε, ποιο σας ταΐζει σας. Ποιο σας ταΐζει, το κράτος, για να ξέρω τι γίνεται. Αφήστε, θα απαντήσω εγώ. Δεν είναι κατηγορούμενο, κύριε Ρέβη. Κύριε Ρέβη, πού ζει. Είδατε με ένα ξύλινο σταυρό. Πέστε μου, κύριε Απόστολο. Κλέβετε, σας κλεισένει το κράτος, πέστε μου τι κάνετε επιτέλους. Θέλω να πείτε τι κάνετε. Αν θέλετε σε προσωπική, δεν μου απαντήσετε. Θα μου απαντήσετε. Λοιπόν, δεν μου απαντήσετε. Εγώ σας είπα ότι είναι κτηνία του. Απαγορεύονται προσωπικές ερωτήσεις. Όχι προσωπικές ερωτήσεις. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Έχουμε τηλέφωνο. Μην κάνουμε προσωπικά θέματα και προσωπικές ερωτήσεις. Έχουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, δεν ακούμε τίποτα. Χρόνια σας πολλά.
καλά, γεια σας. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μουτσάκο να μην θέλει να επιβάλλει αυτό το από την γνώμη του, να προσπαθήσει να βγάλει προς τα έξω μηνύματα πάρα πολύ καλά, γιατί πέρα από τις θεματικότητες, την εκπομπή την παρακολουθούμε και βλέπουμε και ξέρουμε με τι ασχολείται ο καθένας, με τι δουλειά κάνει ο καθένας και είναι σεβαστοί όλοι οι άνθρωποι. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Το τραγικότερο συμβάν που συνέβη τη χρονιά που θα μας φύγει σε λίγες μέρες είναι οι φαντάροι μας που σκοτώνονται καθημερινώς, τα αεροπλάνα που πέφτουν, οι άνθρωποι που είναι πελαγωμένοι και η αγιότερη, η τελειότερη γυναίκα είναι η μητέρα Τερέζα. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λουτσάκο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ακόμα μία κουβέντα, να σας πω ότι να σας συμβουλέψω. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και είναι σεβαστή. Γι' αυτό είναι και δημοκρατία. Χαιρετώ όλα τα παιδιά, όλη την παρέα, όλοι ανήκουμε σε ένα Θεό, όλοι ανήκουμε σε μια κοινωνία και πρέπει να είμαστε αδελφωμένοι. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις απόψεις όλου του κόσμου. Θα ήθελα μόνο να βγάλετε καλύτερα μηνύματα, να είστε πιο ήρεμοι και αντί μια ωραία συζήτηση να μην καταλήγετε σε μια θλιβερή εικόνα. Καλή σας νύχτα, χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Να μιλήσει και όπως έχουμε έγινε και δημοσιογράφο. Ναι, επειδή προσωπικού θέματος τέθηκε, θα ήθελα να πω για μισό λεπτό μόνο, παρακαλώ ησυχία, αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα η εκλεκτή τηλεθεάτρια. Νομίζω, με όλο το σεβασμό, ότι ποτέ δεν έχω δείξει δείγματα μονοπωλίου της γνώμης μου. Πάντοτε λέω την άποψή μου και πάντοτε δίνω βήμα, δίνω βάθρο και μικρόφωνο να ακουστούν όλες οι απόψεις. Δεν δέχομαι με όλο το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας και την Άγια τούτη μέρα που έχουμε και περιμένουμε τις Αγιές Μέρες, πιστεύω ότι ποτέ δεν έδωσα δείγματα φασιστικής επιβολής της γνώμης μου. Όσον αφορά τώρα για την αεροπορική τραγωδία, μια αδρή πινελιά μόνο θα ήθελα να συμπληρώσω. Κάτι που έχει ένα αντίκτυπο σε αυτούς που μας κυβερνούν, ότι όταν πριν από κάνα δύο μήνες ένα ντορνιέ έχασε τον προσανατολισμό του και δεν υπήρχε αφρός προσγειώσεως, τότε στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας πέσαν κεφάλια. Τώρα για ένα θέμα πολύ πιο σοβαρό, για ένα θέμα πολύ πιο συγκλινιστικό, για ένα θέμα πολύ πιο σπουδαίο που χαθήκαν 70 τόσες ζωές, γιατί δεν υπήρξε ούτε μία παρέτηση από ευθυξία, γιατί δεν υπήρξε ούτε ένας αποκεφαλισμός και εδώ ακόμη διαπλεκόμενα συμφέροντα. Να το μήνυμά μου. Βεβαίως είναι ένα από τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. Αλλά θα ήθελα να διερωτηθούμε και από εδώ το ερώτημα να γίνει τενόριο, να φουντώσει, να απλωθεί, να πλώσει κλόνους και χρονιά και να πούμε γιατί κύριε Σιμίτη δεν έκοψες κεφάλια, γιατί κύριε Σιμίτη δεν παρήτησες κατά την προσφυλή σου τακτική τους ηθήνοντες, γιατί όταν για μία άλλη περίπτωση του Ντορνιέ που δεν υπήρχε ο αφρός του αεροδρομίου έβγαλες ανθρώπους από τη δουλειά, γιατί μήπως εδώ υπήρχαν ευνοούμενοι, μήπως εδώ υπήρχαν προστατευόμενοι, μήπως εδώ υπήρχαν διαπλεκόμενα συμφέροντα. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Σημείτησε βρέως δηλαδή. Η κυρία Μιράντα ήθελε να μιλήσει. Ναι, να πω κάτι εγώ και αμέσως. Με συγχωρείτε. Κύριε Μετυγεννάδα, εσείς, θέλω να μου πείτε κάτι. Αφού είστε κτηνίατρος, τι θέλετε με το σταυρό και το σηκώνετε ψηλά και δεύτερον, τι τοποθέτηση έχετε για τους γκέι. Απαντήστε. Δύο πράγματα. Πολύ ωραία. Ναι. Πρώτα, ναι. Για το θέμα του σταυρού, επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι το αΐτι των τρόπεων, είναι τον Αγγέλων η δόξα και ο φύλαξ πάση οικουμένης. Και εσείς ποιος λοιπόν, είστε που τον λέτε. Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Και εγώ είμαι Ορθόδοξος. Αλλά δεν είμαι Ορθόδοξος. Στον Πάτερ είμαι. Είναι Ιεραπόστολος, κύριε Σταυρόπουλε. Δεν μπορούμε να μιλάμε και οι δύο. Λοιπόν, ρωτήσατε πέρα την απάντηση. Διότι θα σας κάνω και εγώ ερώτηση. Να μου κάνει ό,τι θέλετε. Δεύτερον, στην άλλη ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Μαρίνο από εκεί, διότι προηγουμένως έκανε μια πολύ εύστοχη ερώτηση και είπε ότι πρέπει να εκλείψει η λέξη κίνεδος.
Πρέπει να εκλείψει η λευκή είναι εδώ. Συγγνώμη. Μα για γκέι είπα εγώ. Όχι, σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχει δίκιο που είπε ότι πρέπει να εξαλειφθεί, διότι η λέξη κίνεδος είναι σύνθετη από τη λέξη κίον, σκύλος, και από τη λέξη εδώς. Από τη στιγμή που έχει εκλείψει η εδώ, δεν έχει εκλείψει η ντροπή. Αυτό τη σχέση έχει που σας είπα προλεκτικώς. Πώς τοποθετείστε για τους γκέι. Η τοποθέτησή σας για τους γκέι. Είναι άσχητο, δεν το θέμα και πολύ τώρα. Δεν το κάνουμε. Και εγώ μια ερώτηση. Συνεχίζουμε μετά το break. Παρακαλώ, εσύ για να απολυθεί διάφορα. Επαναχόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Είναι εορταστικό βέβαια σήμερα το πρόγραμμα. Είμαστε σε μια εκπομπή που αποχαιρετούμε το 1997, που κατά μας υπήρξε έτος των σκανδάλων, έτος συγκρούσεων, έτος αναταραχών, ελπίζοντες, έτσι τουλάχιστον ελπιδοφόρα στρέφουμε τα μάτια, στο ανατέλλον έτος 1998, με την ελπίδα ότι θα φέρει αυτό που μας λείπει. Πρώτα απ' όλα, ψυχική ηρεμία. Ακόμα δεν αρχίσαμε πάλι. Θα φέρει τη γαλήνη. Θα φέρει πάνω απ' όλα την ξεχνιασιά, αυτό που μας λείπει. Το άγχος, τα προβλήματα, το στρες, όλα αυτά τα οποία οι εποχές, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, μας έχουν περιπλέξει στα γρανάζια, και το 1997 έδωσε μια κατεξοχή παρουσία σε αυτό, και αυτή η απελευθέρωσή μας, η ανάστασή μας, ελπίζεται το 1998. Θα ήθελα... Πάμε στην κυρία Μιράντα όμως, την δημοσιογράφο μας. Ναι. Το μικρόφωνο δώστε. Που δήλωσε ότι είναι ομοφιλόφιλη, δημόσια. Λοιπόν, θα τοποθετηθείτε στα δύο βασικά ερωτήματα. Ποια είναι... Παρακαλώ, θα με αναγκάσετε παρά την εορταστική ημέρα να κάνω χρήση ως μόνο δικαιωμάτων που δεν θέλω. Βέβαια, θα βγάλουμε κόκκινη κάρτα. Δεν θέλω. Πρόεδρε, με φόρα αποβολές. Ακούγονται πολλά πράγματα. Μην νομίζετε ότι δεν ακούγονται αυτά που λέτε. Το πρώτο βάλω, ο καθένας ξέρει. Λοιπόν, θα ήθελα να τα πω... Τα δύο ερωτήματα είναι ποιο είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός της χρονιάς που πέρασε ή που περνάει, και ποια γυναίκα, εδώ θα ρισκάρω ευπρόσωπα να ζητήσω από εσάς, ποια είναι η γυναίκα εκείνη που σημάδεψε με την παρουσία της το 1997. Καταρχάς θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και ειρήνη. Θα στείλω επί τη ευκαιρία χαιρετίσματα στο αδελφάτο της Καβάλας, και θα πω για ποιο λόγο. Όσοι ακούν παίρνουν το μήνυμά τους. Άρα είστε ομοφιλόφιλοι. Όχι, δεν είναι. Πρόκειται για κάποια συγκεκριμένη team. Είναι αδερφό μας, ακρύβονται μέσα από οικογένειες και δεν έχουν το θάρρος και την ψυχή να πούν ότι αυτό που είναι. Έχουμε μία ομάδα ανθρώπων, τους κατηγορούμε συνέχεια, είναι απαράδεκτο. Τους βάζουμε σε μία κάστα, εμείς οι καλοί, οι άλλοι κακοί. Αυτό δεν το θεωρώ, υπάρχει η ελευθερία του ατόμου, αυτό που είπατε και προηγουμένως. Εσείς ο ίδιος. Τώρα, γιατί... Λοιπόν, και επί του θέματος, πιστεύω ότι το ποιος που... Τηλέφωνο. Μιράντα, με συγχωρείς. Τηλέφωνο. Θυμηθείτε τα γεγονότα, θα πείτε τη στοιχεία. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Περιμένουμε. Λοιπόν, κατεβαίνω στην κυρία Μιράντα. Ας συνεχίσει η Μιράντα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα... Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα δυστυχήματα που γίνονται. Τα δυστυχήματα. Και σαν πρόσωπο της χρονιάς θεωρώ την κυρία Λιάννη Παπανδρέου. Διότι είναι ένα άτομο που βάλθηκε από όλο τον τύπο και είναι δυστυχώς. Νομίζω πως η ζωή του καθένα είναι να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον δεν παίρνει στο δικό σου σπίτι. Βάλθηκε, λέτε, δυστυχώς, είπατε ή ευτυχώς. Τηλέφωνο. Είναι δυστυχώς. Τηλέφωνο. Θα σε γίνεστε, τηλέφωνο. Εδώ αυτό φορώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε, είναι αποτέλεσμα... Αν θέλετε, χαμηλώνετε λίγο την τηλεόρασή σας. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας όλων εδώ, και των εμφανώς στο γυαλί παρουσιαζομένων και των αφανών ηρών της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούμε. Πολύ αξιολογάτο. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον κύριο Λάκκο.
Ευχαριστώ. Δεν θέλω επιδοκιμασίες ή αποδοκιμασίες. Δεν είναι καφενείο εδώ. Ούτε γήπεδο. Παρακαλώ. Ακούτε. Σας ακούμε. Ναι, κύριε Δράκο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο για τον αγώνα που κάνετε, το οποίο για τους άλλους είναι, νομίζω, λίγο παράξενο το πράγμα που διαδείχνετε. Και θέλω πάντα, δηλαδή, συγχαρητήρια, δηλαδή... Χαμηλώνετε λίγο την τηλεόρασή σας. Μπορώ να μην... Λίγο πιο χαμηλά η τηλεόρασή σας. Μικροφωνίζει η τηλεόρασή σας, αυτό λέμε. Λίγο χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασής σας. Μπορώ να μιλήσω τώρα μετά. Ναι, βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι ανεβαίνει πολύ η αξιωματικότητα με τον κύριο Νάγκο που είχε στην εκπομπή σας. Είναι καταπληκτικός. Του εύχομαι τίτα καλά στη ζωή του. Αμήν. Και το δέχομαι με όλη με την καρδιά και με όλη. Απαντήστε, κύριε Νάγκο. Και τυπάμαι για τους υπόλοιπους εκεί, οι οποίοι. Άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Θεός, δεν γνωρίζουν τίποτα και εναντιώνονται απέναντι στον κύριο Νάκο. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που είπε. Δεν εναντιώθηκαν. Ας απαντήσω, κύριο Νάκο. Στον κύριο Νάκο. Αγαπητέ μου τηλεθεακροατά, καταρχάς σε ευχαριστώ για την ορθόδοξη θέση την οποία πήρες, αλλά όμως εδώ το πρόσωπο της αμαρτωλότητός μου αποδεικνύεται ότι είναι σημείο αντιλεγόμενων. Τον μένεις πτώση, τον δέεις ανάσταση. Και γι' αυτό ερωτάω το εξής. Άνθρωποι, γιατί δεν με ακούτε, οι οποίοι δεν έχουν δει ποτέ τους στη ζωή τους την εικόνα του Μεγάλου Αγίου Βασιλείου, για να συγκρίνουν τον εαυτό τους με την εικόνα του Αγίου Βασιλείου, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει ποτέ το βίο του για να συγκρίνουν τη ζωή τους με το βίο του Μεγάλου Αγίου Βασιλείου, του ενός των τριών ιεραρχών, εμφανίζονται σαν μεγάλοι βασίλοι. Ο Νοόν Οίτο και ο Έχον Ότα Κουίνα Κουέτο. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα λόγια σας πολύ σοβαρά. Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο πάλι. Εδώ αυτό χωρώ. Να καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Νάκο. Ναι, ευχαριστώ. Τον κύριο Νάκο. Ούτε άχ, ούτε βάχ. Συγχωρήσω. Την επόμενη φορά θα αποβληθείτε. Σας ακούω. Ναι. Μιλώ ειλικρινά. Αποβολές, κόκκινη κάρτα, ναι. Ούτε άχ, ούτε βάχ. Δεν είναι εδώ το γιατί κουλέ. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Νάκο, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Όπως και τον πάτερ δίπλα σας. Και για τον κύριο πρόεδρο. Χαίρομαι με για αυτά που ακούω από το στόμα σας, γιατί όντως όποιος εναντιώνεται με τη θρησκεία είναι μεγάλο λάθος του και αυτά που ακούω από τους υπόλοιπους έχει μέσα, λυπάμαι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, απλά λυπάμαι και ο καθένας θα κριθεί όπως του αξίζει. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας και για τα καλά λόγια τα οποία μας είπατε. Ουδέν σχόλιο. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω. Κρίσης. Είναι την τελευταία φορά που το λέω, γιατί έχω γίνει φερέφωνο εδώ πέρα. Κρίσης, επικρίσης και λοιπά, δεν θέλω. Ακούγονται τα πάντα τηλέφωνο. Και τις κρίσεις για τον εαυτό το καθένα. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Εδώ αυτό φορώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Μ' ακούτε? Ναι, να σας ακούμε, ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον αξιότιμο πρόεδρο, τον κύριο Αντωνίου. Όλων προσπάθεια είναι να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Μ' ακούτε? Όλοι μας προσπαθούμε για να δώσουμε ένα λιθαράκι έτσι κοινωνικού προβληματισμού. Όλο προσπάθεια. Μ' ακούτε? Αντώνης είναι το όνομα, Αθανασίου είναι το επώνυμο. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Που εκπροσωπεί το ένα και την κυρία Φοφό, το κόμμα του. Θα πάρει τους ψήφους της Ελλάδος 100% τις εκλογές, γιατί ο κόσμος ξύπνησε, τέρμα οι φανφάρες και τα ψέματα. Ένα είναι το κόμμα που μπήκε στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Είναι το κόμμα του μέλλοντος. Ευχαριστώ, γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Ο κύριος Αποστολάκης, μια δήλωση. Είναι και το κόμμα του κύριου Αποστολάκη. Ναι, και ο κύριος Αποστολάκης. Να τοποθετηθεί ο κύριος Αποστολάκης. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Το μικρόφωνο στον κύριο Αποστολάκη. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Δώσε το μικρόφωνο και θα επανέλθει σε εσάς. Λοιπόν, ναι, και θα επανέλθει πάλι εσάς. Σηκωθείτε όρθιος. Αμέσως μετά σε εσάς. Μιλήστε εκεί. Τελειώνει η χρονιά, κύριε. Πρέπει να μιλήσουμε. Σύντομα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Σας, κύριε Αποστολάκη. Δεν είναι σωστό να κατηγορούμε τον κύριο επειδή κρατάει το σταυρό. Όλοι μπορείτε να κρατήσετε το σταυρό. Όποιος θέλει μπορεί να τον κρατήσει. Γιατί τον κατηγορείτε συνέχεια. Επειδή κρατάει το σταυρό, το κάνει γιατί δικαίωμά του είναι. Η γνώμη σας. Η γνώμη. Και κάτι άλλο. Για τον κύριο που έχει το κόμμα, όπως το είπα, πρέπει να ενωθούν όλα τα κόμματα να συσπηρώσουν. Αυτό είναι το έργο το δικό μου. Να σας ενώσω όλους μας. Ένωση και αγάπη. Ενωτικός! Ο κύριος Αποστολάκης. Καθίστε. Παρακαλώ. Είπαμε για πρόσωπο της χρονιάς την κυρία Δήμητρη Αλιάνη Παπανδρέου. Κάτι καινούργιο που ξεκινάει και φαίνεται πιο προς τα έξω είναι το κόμμα του κυρίου Αθανασίου. Πιστεύω να πάει καλά, εάν έτσι ξεκινήσετε, συνεχίσετε. Και δεν θα ήθελα, δηλαδή ενοχλούμε που βρίσκομαι έτσι σε αυτή την αντιπαράθεση. Και το πάνελ πρέπει να έχει το λόγο του, αλλά και οι καλεσμοί, οι guests. Αυτό προσπαθούμε. Και πάνω απ' όλα και οι τηλεθεατές μας, οι οποίοι, δώσε το μικρόφωνο στον κύριο Γιάνκο. Ο κύριος Γρηγόρης. Κύριο Γιάνκο. Γιάνκος και Γρηγόρης. Ναι. Και μετά πάει πάνω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, γεγονός συγκλονιστικό και γυναίκα η οποία εγώ έχει... πιστεύω, εμένα μια γυναίκα η οποία με έχει πάρα πολύ συναρπάσει, θα έλεγα, και πιστεύω ότι εγώ θα μιλούσα για καλλιτεχνικό, πάνω στο καλλιτεχνικό όταν, έτσι, δικαίωμά μου είναι. Πιστεύω ότι βέβαια είναι δύο γυναίκες τώρα έχω στο μυαλό μου, συναγωνίζεται η μία την άλλη. Θα μου επιτρέψει, γιατί μία βρίσκεται εδώ. Η πρώτη είναι η Μαντόνα, την οποία την λατρεύω. Μπόρεσε και έβγαλε την Εβίτα που καμία άλλη δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι εκεί. Κατάφερε ένα ρόλο τον οποίο πολλοί θα το ζηλεύανε, έτσι. Και μία δεύτερη, η οποία ανεβαίνει τώρα και είναι καταπληκτική και με έχει εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή, είναι η κυρία Άτζελα εδώ που την έχουμε μαζί μας. Είναι μία κουκλάρα και πραγματικά μου αρέσει φοβερά ο τρόπος που κάνει τα show της. Είναι καλλιτέχνης. Και πάνω απ' όλα, κάτι κύριε, σαν τον κύριο Νάγκο, δεν θα πρέπει να βγαίνουν στα κανάλια, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να βγαίνει. Θα ο κύριος Λάγκος δεν μπορεί να βγαίνει. Προσωπικές αντικρίσεις δεν έχουμε. Ας συζητηθεί. Μα σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ βγαίνει. Δεν είναι εκπομπή και παίρνει και το βρίσκο, κύριε Πρόεδρε. Το βρίσκο και πρέπει να βγει δημοσιεύω. Ποιος είναι ο κύριος αυτό. Να έκρινε τον κύριο Σταυρόπλο πιο πριν που είναι καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γρηγόρης. Ο κύριος Γρηγόρης. Σε παρακαλώ. Κρίση δεν θέλω. Αν μπορεί να βγει, όχι. Γιατί ο κύριος Λάγκος θα δεν μπορεί να βγει, δεν θα βγει τηλεόραση. Έχει ο κύριος Νάκος, είναι ιεροπόρθωτος και θα βγει και στην Αφρική και στην Κένια και στον Βόρειο Πόλο. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω κρίσεις. Ο κύριος Γρηγόρης, πλείς. Σαν γυναίκα της χρονιάς για την όμορφη Ελλάδα μας είναι η πάντα άξια καταξιωμένη κυρία Αγάπη Βαρδουλογιάννη. Σαν δεύτερη γυναίκα show business ανερχόμενο αστέρι η Άτζελα Γιάννου. Σαν καταξιωμένος πρόεδρος σε κάποια δημοφιλή εκπομπή είστε εσείς, ο κύριος Λεωτσάκος. Η παρουσία μου, η παρουσία μου είναι συλλογική προσπάθεια. Και μια πανέμορφη παρουσιάστηκε, είναι η κυρία Πέπη Τσεσμένη. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Το μικρόφωνο πάνω να πάει στην τελευταία, ο κύριος Χρήστος, νομίζω. Λοιπόν, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Να σας ακούσουμε και εσάς. Εδώ βλέπω πολλά πράγματα. Όνου και στην αριθμό. Ήθελα να πω για τα... με τον κύριο Γρηγόρη και το παιδί δίπλα έχουν κάνει πολλά. Και κύριε Πρόεδρε, έπρεπε ήδη να έχουν αποβληθεί από την εκπομπή. Για μένα. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια ρίσματα. Είναι αυτό το πράγμα. Η ημέρα εορταστική. Η εκπομπή. Ναι, αλλά συνέχεια διακόπτουν τον ένα και τον άλλο. Τέλος πάντων. Εκείνο που θέλω για το απόψινό της εκπομπής που είναι για τη γυναίκα της χρονιάς, για μένα ήταν η κυρία που χαστούκησε την κυρία Γιάννη. Μάλιστα. Διότι δεν ήταν μόνο η γυναίκα της χρονιάς, ήταν παγκοσμίως. Για μένα προσωπικά. Δηλαδή υπήρξε μια συμβολική πράξη που θέλει δύναμη και θάρρος. Χαστουκίζουμε κάτι άλλο το οποίο κρύβεται πίσω από την κυρία Για Λιάννη. Να κάνει αυτή την πράξη πρέπει να έχεις δύναμη να την κάνεις. Μάλιστα. Για μένα. Δεύτερο. Το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι οποίοι... Ήτανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες γιατί προσπαθούσαμε
100 ολόκληρα χρόνια να πάρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Γιατί είναι το μεγαλύτερο γεγονός? Ορίστε. Γιατί είναι το μεγαλύτερο γεγονός? Γιατί όλοι οι Έλληνες πολλά εκατοντάδες χρόνια προσπαθούσαν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάτι. Υπάρχει που... λοιπόν μια δικαίωση. Βεβαίως. Ότι αυτά που ονειρευόμασταν προσπαθούσαμε να πάρουμε. Σάρκα και ωστά. Προσπαθούσαμε να πάρουμε πέραν του τρόπου, Ολυμπιάδα. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν μας τη δώσανε για συμφέροντα. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κυρία Δεσποινίδα Πέπη. Για συμφέροντα τη Coca-Cola, αν θυμόμαστε, που έπρεπε να τη δώσουν στην Ελλάδα την Χρυσή Ολυμπιάδα. Και καταφέραμε να πάρουμε. Θέλω το 2004. Η Coca-Cola πάει με όλα, λόγω στον κύριο Σύρο. Μισό λεπτό δεν ολοκλήρωσα. Συντόμω. Λίγο σύντομα για να μιλήσουμε όλοι. Διαμαρτύρονται, τι να κάνουμε. Οι ανερχόμενοι για μένα, και είναι και εδώ η κοπελιά εδώ. Του 1998 βλέπω ότι έχει μεγάλο ταλέντο και της εύχομαι να βγει πρώτη το 98. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σύρος. Χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι το 98 να βρει την εκπομπή με μεγάλη ακροματικότητα όπως είναι. Η ευχή δίνω μόνο, θα με ατομιστείς λίγο, δίνω στη φιλενάδα μου να είμαι όπως βρίσκομαι τώρα και να συνεχιστεί. Κατά δεύτερο, στο ένα, να είναι με μεγάλο ποσοστό στις εκλογές. Και κατά τρίτο. Ποια είναι η φιλενάδα σας, κύριε Σύρο? Όρισε. Δεν μας είπατε το όνομά του. Θα σας τη φέρω στην άλλη εκπομπή. Θα την γνωρίσετε. Είναι και αυτό ένα surprise. Είναι surprise για την εκπομπή. Και θα το κάνουμε θέμα. Ευχαριστούμε για την αποκλειστικότητα, κύριε Σύρο. Πάλι. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Θα ήθελα σε συνέχεια των λεχθέντων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να πούμε και να δείτε κάποιο μήνυμα ότι στην κρατική εξουσία, η οποία ομολογουμένως είναι αδρανής, η οποία έχει μια παχυδερμική αδιαφορία, το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν εδώ το 2004 είναι κάποιο κέντρισμα να ξυπνήσει και να δει έχουμε τους σωστούς δρόμους, έχουμε τη σωστή υποδομή, έχουμε τα σωστά τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε με το κύκλο και την ταχύτητα και την πορεία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ναι, να πάμε και στο νεαρό τον Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης, να μας πει. Χειροκρότημα. Θέλει να μας πείτε κάλατα ο κύριος Παναγιώτης. Αυτά τα δίνω από μένα για σένα με αγάπη. Α, ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ ευγενικός όπως πάντα. Θα ήθελες να πάω. Α, εδώ. Λοιπόν, σας ακούμε. Πες μας τα κάλατα. Μπορώ να πω τα κάλατα. Το δώρο δεν πήρε. Λοιπόν. Σ' ακούμε. Αρχιμηνιά και αρχικρόνια, ψηλή μου τετρολιβάνια. Κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά, εκκλησιά μετά γιος χρόνος. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός. Στη γη να μεγα... και να μας καλωσορίσει. Σύλλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Κι από την Κεσαρία, εις αρχό της Αγγυρία. Βάστα η πένα και χαρτί. Και συνέχεια, είναι βλέπω που λέει. Μπράβο. Εκλεκτοί μου τηλεθεατές και εκλεκτές τηλεθεάτριες. Έχω πει και άλλες φορές ότι ο άνθρωπος στο διάβα της ζωής του είναι μία συνεχής μάχη μεταξύ του σκότους και του φωτός, μεταξύ του ψέματος και της αλήθειας, μεταξύ της νίκης και της ήττας. Εκείνο που ευχόμαστε από το αυτόφορο είναι, νομίζω, ότι από εδώ και μπρος, μέσα στη χρονιά που ανατέλει με τόσα όνειρα, με τόσες ελπίδες, το μέρος του το ευγενικό να σωθεί πια από το κακό. Ψυχία. Και να ξέρουμε όλοι μας, ποτέ μην το ξεχάσουμε αυτό, ότι αυτός που πάντα προσπαθεί μπορεί στο τέλος να λυτρωθεί. Ευχόμαστε το λυτρωμό το 1998. Η κυρία Άντζελα, όπως άρχισε, να κλείσει και την εκπομπή μας.
Εύχομαι σε όλους αγάπη, ειρήνη και ένα 1988 γεμάτο αγάπη και χαρά. Και ακόμη θα κόψουμε σε λίγο την τούρτα, θα την κόψει ο κύριος Πρόεδρος. Έχουμε μέσα και λίρα. Στην άλλη εκπομπή θα σας πούμε ποιος την κέρδισε. Τα παγωτά, τα γλυκά ήταν το ήλο-ήλο, το οποίο έχει και παγωτά και έτρωγε η Πέπη το καλοκαίρι πολλά παγωτά. Πρέπει να κάνει λίγο δίαιτα. Κάνω δίαιτα, τρώω και τα βλέπω και τα λιγουρεύω. Όχι, η Πέπη δεν θα φάει τίποτα. Εγώ τους ή άλλους δεν θα φάει καθόλου. Φαρθώ. Με τη ρανά τα απόψε. Και θα ήθελα να πω για τον παπά μου, αν είναι δυνατόν να τον έχω και του χρόνου κοντά μου. Ναι, να γίνει κοπή, να γίνει κοπή. Δύο λόγια μόνο από τον κύριο Νάκο. Περάστε όλοι εδώ στον κουμπί να πάρετε τα γλυκά, Ιλο-Ιλο. Να πάρετε τα γλυκά εδώ όλοι. Μόνο Νάκος, δύο λόγια θέλει να πει. Μόνο για μισό λεπτό ήθελα να σχολιάσω το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Λέγοντας τα εξής, ότι όπως οι άνθρωποι της εποχής του Νόε ουκ έγνωσαν πώς ήρθε ο κατακλυσμός και τους παρέσυρε, έτσι και σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον σύγχρονο κατακλυσμό της θηριώδους αμαρτίας, ο οποίος έρχεται και γεννάει το ερώτημα. Άραγε θα υπάρχει 2004. Μήπως έρχεται ο Ιησούς Χριστός εν τη δόξη του πατρός αυτού ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος, δεδομένου ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού. Ο νοόν ήτο που έχουν όταν ακούει ακουέτο. Μόνο ο Νόε κατάλαβε και η δική του και μπήκα στην κυβωτό του Νόε, να το καταλάβουμε κι εμείς πριν είναι αργά. Λοιπόν. Και βεβαίως, επειδή κάναμε μια σφιγμομέτρηση για τη γυναίκα της χρονιάς, δεν ξέρω, υπήρξαν αφιλεγόμενα για τις γυναίκες του 1997, ομόφωνα όμως για το 1998. Είναι η Άντζελα Γιάννου! Να στεφτεί παρακαλώ! Η Άντζελα Γιάννου! Για το 1998 λοιπόν, Άντζελα! Για το 1998, Άντζελα Γιάννου! Άντζελα Γιάννου! Ένα χειροκρότημα! Η οποία είναι η γυναίκα της χρονιάς, ένα χειροκρότημα, η οποία θα εμφανιστεί σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνει ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Ένα χειροκρότημα. Ναι, δύο λόγια. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Αυτό είναι surprise, πρόεδρε. Όχι, είναι εδώ. Μιλάμε τα χαρτιά. Ευχαριστώ πολύ. Τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον μάνατζερ μου, τον κύριο Ρεύβη. Έχει κάνει πάρα πολλά για μένα. Την εκπομπή Αυτόφορο, τον πρόεδρο, την Πέπη, τους κύριους ένορκους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένη. Καλή χρονιά. Γεια σας. Γεια σας και χρόνια πολλά και χρόνια καλά σε όλους. Γεια σας, χρόνια σας πολλά. Την άλλη Δευτέρα πάλι μαζί.